Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε, ρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Ραπτό.gr. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Κούλα σόου με Θανάση Καζαμπάκα στα πλήκτρα και τον κουμπαράκο μου εδώ μου λέει θα εδρώσει σήμερα. Έτσι έμαθα, έλεγε έξω. Θα τον κάνουμε τον Κουλιανό να εδρώσει σήμερα, να στάζει, να λέει όλη ώρα μη. Γιατί ρε αγόρι μου, γιατί ρε δεν θες τώρα χριστουγεννιάτικο πνεύμα να πήρε και το Greek Next Top Model αυτή η Ειρήνη Καζαριάν, ηρέμησα τα κορίτσια. Καζαριάν. Από πού είναι αυτή. Το όνομά τη παραπέμπει προ τα εκεί. Αρμένησα. Ναι, έρχεται ο Κωσής μου λέει ποιο είναι το πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα του λέω είναι η Καζαριάν. Λέει. Καζαριάν. Ναι. Έχει δει καμιά Αρμένησα ωραία. Και αυτή που το πει δεν είναι ωραία. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω πώ και γιατί, δεν τα γνωρίζω αυτά. Θα δώσει κανένα δώρο να πούμε. Κανένα δωράκι. Είναι με τριούμπα, τρελή. Τρελή. Άμα γκουγκλάρει πρώτο θέμα η Καζαριάν. Ναι. Με τριούμπε το δίνουν γερά να πούμε. Αυτή κόβεται από το όνομα και μόνο. Ακούω Καζαριάν. Αυτή το πήρε. Γιατί μου λέει ποιο είναι το θέμα που παίζει. Ναι. Γνωρίζει, ας πούμε, για παίζει για Αρμένιους και τα λοιπά. Ναι. Αρμένιες δεν είναι όμορφος λαός. Δεν είναι, όντως. Είναι με τριούμπες. Είναι με τριούμπες. Βρωμά και παστουρμαδίλα πολύ. Ενώ την Ελίδα τη λες όμορφη. Πλέον. Τη λες πλέον όμορφη. Πλέον ναι. Ναι. Πλέον, έχει προσεχτή, ναι. Είναι καλωτημένη, είναι περιποιημένη. Ξυρίζεται, κάνει ράνι. Βλέπω ότι ξυρίζεται. Μπικίνια, κάνει μαγιό, όπως τα λένε αυτά. Μπραζίλια, προπονείται γυμναστήρια. Η κλασική πενιντάρα που ήταν από 40 χρόνια που ήταν γριά πλέον έχει να δώσει. Είναι κούγκαρ. Ναι. Είναι κούγκαρ, σε ξεζουμίζει. Έχει βελτιωθεί σε θέματα εργασιακά. Ναι. Δουλεύει, καλή καριέρα. Άρα τη έχει ανεβάσει level τη Ελληνίδα τα τελευταία χρόνια. Πάρα πολύ. Έχει το αυτοκινητάκι τη, μαγιά, ιστορία. Δεν είναι μαγιά, είναι φυσιολογία. Ναι, ναι. Να σου πω κάτι. Πριν 50, 60, 70 χρόνια ναι. Πήγαινε ο παππού μα στο σπίτι. Ερχότανε. Είχε τα νεύρα του, τραβούσε ένα βρωμόξυλο τη γιαγιά, να πούμε. Πρόσεξε τώρα να δεις. Μετά το βρωμόξυλο, ναι. Του σηκωνόταν η διάθεση, ναι. Να πούμε. Έλα εδώ. Την έκανε και ένα παιδί. Ναι. Αμόλαγαν 5-6 παιδιά. Ναι. Τα αμόλαγαν στην αυλή. Αυτά τώρα δεκαετία 50, 60, 40, 50. Ναι. Την αμόλαγαν εκεί. Πήγε, κάνουμε ένα παιδάκι. Δούλευε 6 ώρες τη μέρα. Στα χωράφια. Όπου και να δούλευε. 8 ώρες στο καφενείο. Ναι. Και τα λοιπά. Πινάκλε, μπουρλωτάκι. Ναι. Άμα η γυναίκα σου. Πήγαινε και σου ρωμένο γυρνούσε πίσω που να είναι και δεύτερο. Την τραβούσε άλλο ένα βρωμόξυλο, δεν έκανε άλλο ένα παιδί να πούμε. Έτσι ήταν τότε η κοινωνία. Ναι. Τώρα όμω. Κάπου τώρα εδώ. Τώρα πέφτει παντόφλα τώρα. Άμα η γυναίκα, ναι. Α πούμε, πήγαινε στον αδερφό τη ή στον μπαμπά τη να διαμαρτυρηθεί, την τραβούσε ένα μπερδάκι και ο μπαμπά τη να πούμε.
κάποια στιγμή λίγο. Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο. Όχι, όχι, έτσι είναι. Δεκαετία 40-50. Αυτό ισχύει. Πρόσεχε τώρα να δει. Τι έπαθε αυτή η γενιά τώρα. Η γενιά η δικιά μας και τα λοιπά. Φάγαμε μεγαλύτερα, έτσι. Αυτή τώρα η γενιά δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα με τα δεδομένα τα καινούρια. Έχει μεγαλώσει με τη γιαγιά του, να πούμε, και τα λοιπά. Άλλες εικόνες. Ναι. Από τη γιαγιά που έτρεχε τις μάπες, να πούμε, μέχρι τη γυναίκα που κάνει καριέρα, πέρασαν 40 χρόνια. Σωστά. Γι' αυτό σωστά. Είναι έξω από το σπίτι όλοι. Είμαστε όλοι έξω από το σπίτι. Ναι. Δηλαδή το 80% είναι. Ναι. Μπράβο, Κωστή. Μεγάλωσε με τη γιαγιά. Μεγάλωσε με τη γιαγιά, βέβαια. Έτρεχε τις μάπες. Όταν πέθανε ο γέρος, πανηγύριγε η γριά. Κατάλαβες. Ναι, σου λέει θα ζήσω και 10-15 χρόνια ήρεμα, χαλαρά. Έκανε τη λυπημένη και τα λοιπά. Έτσι αναβίωσε ο μύθος νομού της Μυκόνου. Πηγαίναν δίθεν εκεί πέρα να προσκυνήσουν μετά οι χείρες. Συντίνο. Ποια Μύκονο, έτσι. Κάτσε, η Τίνος και η Μύκονος. Δίπλα είναι. Ναι. Αμαρτωλές και οι δύο είναι. Α, και οι δύο αμαρτωλές. Η μία γιατί λόγω ότι εκμεταλλεύονται τα της εκκλησίας αυτό. Ξέρω, κατάλαβα, σε ξέρω εγώ. Τελείωσε. Σαν κάλπη και δεκάρα το κουμπαράκι μου. Κατάλαβες τώρα. Πάμε στα θέματα. Λοιπόν, να πάμε στα θέματα. Το αναλύσαμε και το Greece Next Top Model. Καζαριάν το πήρε. Κόβεσαι από το όνομά σου πρώτον και δεύτερον από την καταγωγή σου. Η Αρμένισσα. Και τρίτο από την όψη. Άμα στη βάλω τη δίζα θα σου αρέσει. Δεν θα δει γυναίκα ρε Αρμένισσα ωραία. Στο Κιλκής, άμα δει μια από το Κιλκής και μια από την Αρμενία. Ναι, αλλά αυτή ήταν ψηλό διάζωμα. Στο Κιλκής δεν θα δει ψηλό διάζωμα. Σου λέω. Ναι. Στο Κιλκής είπε, άμα κάνει προύτ, σηκώνεται σκόνη από κάτω. Άμα πάει μια από το Κιλκής και τη βάλει στο βάθρο με μια από το. Πώς το λένε, Αρσμαριάν, πώς τη λένε. Ναι. Η Κιλκισιώτησα θα είναι Ναόμι Κάμπελ. Άντε, ρε. Να και τα καλά τα λόγια για το Κιλκής. Να τα. Είναι λόγω των εορτών, επειδή πλησιάζουν Χριστούγεννα. Τι πράγμα. Το Κιλκής, άμα κάναμε ένα review, τι έχεις πει όλη την χρονιά, το Κιλκής το έχεις σταμπάρει από την αρχή και το πυροβολείς. Λες ένα καλό λόγο μετά από 300 μέρες. Κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα στο κοινό. Για κάνε. Αν πούνε οι Τούρκοι. Βγει η απόφαση από τους 52 νομούς. Ναι. Τον ένα να το δώσουμε. Ποιον θα έδινες εσύ? Τι πράγμα, γιατί να δώσουμε? Ποια πόλη θα έδινες? Εγώ ποια πόλη θα έδινα? Τώρα με το Στανιό, δηλαδή πρέπει να δώσουμε μια πόλη. Έρχεται ο Τούρκος, έρχεται ο Αμερικάνος. Ο Αμερικάνος, άσε τον Τούρκο, γιατί στον Τούρκο δεν θα έδινα τίποτα. Έρχεται με τη Μεσεντές ο Τουρκαλά. Θα έβγαινα με το Facebook και θα έκανα πόλεμο, θα έκανα στάτους. Θα έρχεται ακόντι με τα βελάκια του. Με τα νύχια του Παουξία και τα σουβλερά. Τα βρώμικα. Ποια νομό. Ποια πόλη θα έδινε? Ποια πόλη θα έδινε? Είμαι ανάμεσα σε Λαμία, Θήβα, Κιλκής και Ορεστιάδα. Ορεστιάδα. Ναι, ανάμεσα αυτές τις τέσσερις πόλεις. Ναι. Εκεί είμαι. Ίσως να βάλω και μία κάτω από Πελοπόννησο που δεν θυμάμαι τώρα πια, δεν μου είχε αρέσει καθόλου και είπα. Εσύ ποια θα βάζεις? Τι, ποια? Εγώ είπα Λαμία, Θήβα, Κιλκής, Ορεστιάδα και μία κάτω τώρα. Η Καλαμάτα δεν μου είχε αρέσει. Θα έδινα εγώ, τι θα έδινα. Ναι. Όλο το Δεδροπόταμο θα τους έδινα. Πάρτε τον. Δεδροπόταμο τι να τον κάνω, δεν θα τον ήθελα. Να κρατήσω τον. Θα έλεγε γι' αυτό. Η μεγαλύτερη φύρα. Κρατήσε τους αυτούς, δεν τους θέλουμε, θα έλεγα. Είναι τη φύρα, να πούμε. Ναι. Κλέβουν εκεί, αλλού. Δεν μου λες σήμερα αν έρθει σε αυτό το οποίο λίγο πολύ το είχαμε σχολιάσει κάποια στιγμή. Πώς εξηγήσω ότι ο εφευρέτης της δίαιτας πέθανε στα 66. Ο εφευρέτης. Τη δίαιτα. Ναι. Να προσέξει δηλαδή τη διατροφή σου, να είναι. Ναι. Ο εφευρέτης του τζόκιν του αθλήματος στα 52. Και από έμφραγμα κιόλας. Ναι. Και ο εφευρέτης της Νουτέλα που δοκίμαζε γλυκά ιστορίες κακό στα 89. Και το βλέπω σαν το, αυτό το να, που για τη βίλα του Playboy. Τέτοιο τυπά τον κόβω. Έχουμε βάλει αυτούς τους τρεις φωτογραφία, να τους δει ο κόσμος. Πώς εξηγείται ότι όλο το μυστικό είναι τι είχαν στο σπίτι τους. Πολύ σημαντικό αυτό. Αν αυτός με την Νουτέλα είχε καμία γυναίκα που δεν μίλαγε, έζησε. Έζησε. Άμα αυτός με τον τζόκι δεν παράκανε 10 χιλιόμετρα τη μέρα. Άμα τους άλυζε τα παυτά να πούμε όλη μέρα. Και δεν μπορώ να σε πω τίποτα, ρε φίλε. Να σου πω γιατί. Χθες πήγα στη γιορτή του Αχιλέα στο σχολείο που έλεγαν. Στο σχολείο του. Τι λέγανε. Τα πειματάκια του αυτά την εκδήλωση. Και βρήκα εντελώς τυχαία μία σιρούλα με το στρατό. Άντρα. Άντρα, ναι. Αγκαλιές, κακό. Του λέω, ρε φίλε. Ναι, τι. Πώς μικρότερος από μένα. Πώς γκρίζαρε, σου λέω έτσι, ρε φίλε. Μου λέει παντρεύτηκα νωρίς, ρε φίλε. Ναι. Αυτό μου παντρεύτηκα νωρίς, δύο παιδιά με τρέχουνε. Λέει, δεν προλαβαίνω να πάρω ανάσα. Ναι. Αυτή ήταν η ατάκο. Δεν μπορώ να σου πω και τίποτα. Δεν κρατάει καμία απόλαυση για αυτόν. Μα δεν προλαβαίνω, μου λέει, ρε φίλε. Καμία κόμενα δεν έχει, καν αυτό δεν έχει. Δεν ξέρω, θα προλάβει. Κανα κουσούρι δεν έχει, δεν έχει. Πρεπέδαρο, κούκλο, λέω, μορφόπεδο. Πρεκουσούρι έχει. Αυτό. Ναι. Όχι. Άμα δεν έχει κουσούρι θα πεθάνει νέο. Πρέπει να έχουμε κουσούρια δηλαδή. Τουλάχιστον δύο άντρα. Δύο κουσούρια. Κουσούρι. Ναι. Όχι πολλά 5-6. Ναι. Για πες τώρα κάτι βάθινε. Ή θα είσαι γυναικάς, ας πούμε, ναι. Και παοξής. Παοξής, ναι.
Εγώ ας πούμε έχω το κουσούρι ότι είμαι παοξής. Ή θα σε κουμαρτζής και παοξής. Κουμαρτζής παοξής, ναι. Ή θα σε καπνιστής και παοξής. Πρέπει να έχεις κανένα δύο κουσούρια. Το κουσούρι τι είναι παοξής, το έχεις ούτως ή άλλως. Ναι, ναι, ναι. Και αυτός το έχει αυτό το κουσούρι. Και αυτός, αλλά μου λέει δεν προλαβαίνω τον ΠΑΟΚ να πάω. Ο άντρας πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα με δύο κουσούρια. Ένα όπως βρε και τρία να σου πω. Όχι, τρία είναι πολλά. Πολλά. Θα χάσουμε την μπάλα, τον λογαριασμό. Τρία είναι πολλά. Δύο κουσουράκια πρέπει να τα έχει. Ναι. Άμαν δεν έχει κουσούρι, ο άντρας δεν έχει κουσούρι, θα είναι σαν και αυτόν γκρισανισμένος και τα λοιπά. Πρέπει να έχει κουσούρι. Ναι. Ή να είναι αθυρόστομος. Να παίρνει, ξέρω εγώ. Να ρίχνει τα πινελικάκια του. Άμα δεν ρίξει πινελίκι να φύγει η κακή διάθεση. Ξέρεις τι λένε οι μελετητές, αυτά τα πανεπιστήμια, τα κολέγια. Ξέρεις, άκουσε με λίγο. Τις πλάκες είναι τα κολέγια. Ότι όσοι ρίχνουν πινελίκια είναι ιδιαίτερα ευφυείς άνθρωποι. Δεν ξέρω τι κάνουν. Ας άρεσε τώρα. Τον άρεσε να πήρε μια στάση. Τι ωραία αυτά τα πανεπιστήμια. Μετά από έρευνα, σ' άρεσε αυτό. Μετά από έρευνα που έχει γίνει, όσοι ρίχνουν πινελίκια και βρίζουν είναι πολύ έξυπνοι άνθρωποι. Θα σου πω κάτι. Στην οικογένειά μου, στο σώμα μου γενικότερα θα πω. Ο πιο ευφυής άνθρωπος ήταν ο πατέρας μου. Ο παπάς. Ναι. Ευφυέστατος, στις συναλλαγές του άριστος. Ναι. Δεν τον έπιανε κορόιδο, έξυπνος άνθρωπος. Και σωστός και έφτανε μέχρι εκεί που μπορούσε. Κατάλαβες. Και ρεαλιστής δηλαδή είναι όλα αυτά. Ρεαλιστής πολύ. Πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Πρέπει να ξέρουμε ποιοι είμαστε σε αυτή τη ζωή. Τι κάνουμε. Σε τι Παναγίες έριχνε. Α, μάλιστα. Των Παρισίων. Α, Ζαν Ντάρκ, ναι, ναι. Λούβρο. Θα ζούσε πολλά χρόνια. Από τη βλακεία του πέθανε. Δηλαδή δεν πήγε να κάνει ελέγχους. Και ήταν μάγκας και δεν πήγαινε στο γιατρό. Ναι. Δηλαδή... Όχι, αυτό δεν μου αρέσει γιατί και εγώ το παίζω έτσι συχνά. Πήγα. Έλα μου, εδώ θα γίνω καλά. Τα 90 θα τα είχε. 76 έβγαλε. 76 έβγαλε από τη βλακεία του. Θέλω να σου πω όμως, η εξωστρέφεια, δεν είναι κακή. Δηλαδή, σε κολλάνε, σε κάνουν bullying. Το bullying δεν θα σε δίνουν μόνο. Το bullying είναι στη δουλειά να σε καταπιέζουν. Στο σπίτι να σε κάνουν. Στο περίγυρο να σε κάνουν κτλ. Άμα του αρχίσει τι Παναγίες των Παρισίων. Σε σέβονται και περισσότερο να έχει υπόψη σου. Καλά, δεν χρειάζεται να δουλέψει και τη Παναγία του Μαρτσίου. Μπορεί πάντω να απαντήσει και να σου πει: ναι. Τη Γουαδελούπη. Ναι, πες Γουαδελούπη. Εσύ πιάζει Παναγία. Καμία δεν θέλω εγώ Παναγία, αλλά το θέμα αυτό που θες να περάσει και είναι το πολύ σωστό, θα πρέπει να αντιδράσει. Να είσαι αντιδραστικό. Να πα κανένα καρέκλα, κανένα γραφείο, κανένα αυτό. Να μην τα κρατά μέσα σου, α πούμε κτλ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επειδή κατάλαβα που το πα. Να πες και κανένα ξυλίκι καμιά φορά. Α, θες και ξυλίκι. Ναι. Καλά, εγώ με το ξυλίκι δεν είμαι υπέρ, παιδί μου. Γιατί εντάξει, έχω κακές αναμνήσεις από την εφηβεία που δίναμε, παίζαμε πολύ ξύλο. Πάρα πολύ ξύλο. Δεκαετία 80-90 εκεί πάνω σε εφηβεία. Κάθε μέρα γινούσαμε πλακωμένοι στο σπίτι. Κάθε μέρα. Εμείς οπωσδήποτε έπρεπε να μάθουμε να πλακωνόμαστε. Φυσικά. Διότι ήμασταν στα γύφτικα. Έτσι, για να επιβιώσουμε κιόλας. Μαζέρνανε... Στην παρέα, στη γειτονιά. Μας δέρνανε οι γύφτοι. Α, εσάς σας δέρνανε οι γύφτοι, έτσι. Εμένα με άφησε ο πατέρας μου μια μέρα έξω από το σπίτι. Γιατί στα 12 με είχε δει ένας γύφτος. Ναι. Και με είδε τον μπαλκόνι. Σε έκανε ο γύφτος. Μπλε μ' αρέσει, γι' αυτό τους ξεφωνίζει. Γι' αυτό δεν έχει του γύφτου στην blacklist. Σε έκανε το γυφτάκι μια χαρά, Με πλάκωσε ο γύφτο στι μπουνιέ, θα πούμε. Ναι, ήρθα καλά, έμπειρο ο γύφτο. Ο γύφτο μεγάλο στου δρόμου, ναι. Εγώ 12 χρονών δεν είχα γραφτεί. Ακόμα δεν πήρε τα πάνω σου, ναι. Με λέω, μητέρα, θα μείνει έξω από το σπίτι. Τι λέω, του λέω 12 χρονών, γιατί λέει, έφαγε ξύλο και δεν αντέδρασε. Σωστό. Γιατί να αντιδράσω. Μια μπουνιά λέει δεν έδωσε. Σωστό ο μητέρα. Σωστό. Ναι. Σωστό. Την πλέρωσε μετά ο μητέρα. Ναι. Στα τμήματα. Ναι, έτρεχε συνέχεια από πίσω. Έτρεχε στα τμήματα. Ναι, αλλά ήταν πολύ σωστό το μάθημα. Αφού με έκανε μπλε μαρέ. Όταν ο άλλο σε προκαλεί, θα πρέπει να αντιδράσει. Εμένα δυο με έκαναν μπλε μαρέ. Ο γύφτο. Ο γύφτο γι' αυτό. Και κανένα από τον Κυλκή. Για να τα βγάζουμε ένα-ένα τώρα. Ναι. Και ο Πολυζόη. Ποιο είναι αυτό. Φύρα 4 του Πάου. Α, γι' αυτό με τον Πάου έχει βγάζει. Με είχε κολλήσει μια φορά και στη γειτονιά. Τον πλάκωσα και έφυγα. Ναι. Του τη έριξα και έφυγα. Μπαμπαμ, γρήγορα και έφυγα. Ναι, ναι. Αλέφαντο. Σφερόπουλο. Σφερόπουλο, ναι. Με παραμόνευε τρεις μήνες ο οποίο. Μου έδωσε δύο μπουνιές ωραίες. Ο Πολυζόη. Έκανε πυγμαχία τότε αυτό. Ναι. Χρόνια. Και με έκανε το διάφραγμα να πούμε. Α, στόστρωσε. Ναι. Στο έκανε μια χαρά. Αεροδρόμιο το διάφραγμα. Λέω, μην σε πλακώσα, ρε μαλακά. Λέω, ναι. Τι έγινε, λέει. Ένα ήταν, λέει. Καλά, αν πάθει. Λέω, άμα ήταν πολύ, δεν θα έκανα επέμβαση. Τώρα δίνει ασίστ όμως πολύ. Ναι, ήταν πολύ σε αυτό το οποίο είδαμε και χθες. Έτσι στη Λάρισα. Μετά την πλέρωσε όμως. Ο Πολυζόης. Ο πατέρας μου την πλέρωσε. Α, έτρεχε, είναι στα τμήματα. Εντάξει, σου κάνε το μάθημα. Απλά δεν σου διευκρίνησε κάτι. Ότι, okay, όταν σε χτυπάνε θα πρέπει. Όταν πάνε σε χτυπήσουν θα αντιδράσει. Δεν θα βάρας μόνο σου. Θα ξεκινάς εσύ το ξεκίνησε. Το πήρε φορά παρτίδα, σ' άρεσε. Σ' άρεσε όλη την ιστορία. Και όπου πάμε, αφού έβαλα μια εγχείρηση στη μύτη, να πούμε. Στον Πολυζόη. Στα 13 από τον Πολυζόη. Να, τόσο Πολυζόη. Ο οξύ ήταν Πολυζόη. Πήρα τα πάνω μου εγώ. Του κλαδά κολλητό είναι. Άνα, γεια σου. Ναι, οκ, αυτά είναι. Γιατί τα θυμόμαστε όλοι. Και εγώ στην εφηβεία κάτω για να επιβιώσει η γειτονιά, πρέπει να πλακωθεί στο ξύλο, να δείξει ποιο είσαι. Όχι μόνο στη γειτονιά. Και παντού. Ναι.
Αλλά αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια, να πάνε 5 σε έναν, 4 σε έναν, σαμουλοκτά, στα κρυφά. Αυτό που γίνεται τελευταία, ναι, σε αναγκάζει να πάρει, ας πούμε, όπλο μαζί σου. Πρέπει να έχει προστασία. Προστασία δική σου. Ναι, προστασία, ναι, δικιά σου. Ή πρέπει να έχει γορίλες, ναι, ή όπλο. Χθες ο Κούγιας, ας πούμε, με λέει ο γιατρός, ο κτηνίατρος, πήγε Καλαμαριά Λάρισα να δει το μάτς. Και έπεσε το ρεύμα. Πριν το μάτς, σκάει ο Κούγιας με μια καγέν, λέει, χωρίς μπράβους, τίποτα. Μόνο στα ίσια. Σολαδούρα. Ναι, ναι. Ωραίος ο Κατεβαίνει στο περίπτερο. Καλά, στον Απόλλωνα Καλαμαριά πήγε που δεν είναι εκεί. Τα παιδιά είναι ήρεμα. Εγώ σου λέω τρελό. Είναι αρετσού, τέτοια πράγματα. Πρανεβαίνει στην Κερκίδα, τρελό κανονικό. Ναι. Ναι, δεν μασάει. Ναι. Δεν μασάει. Μα μου αρέσει ο Κούγιας. Μπράβο του. Σε αυτό το κομμάτι. Στα 68. Δεν μασάει. Ναι, μπράβο. Μόνο του πήγε. Μόνο του. Μπράβο του. Κλείνει την καγέν, κλείνει την καγέν. Τι έγινε, παιδιά, εντάξει κτλ. Το μπουστάρουνε κιόλα, μην νομίζει. Ναι. Κάθε το μιλάνε, είναι πιο στην κοινωνία, μιλάει και με τον Κουλουρτζή. Όχι, είναι επικοινωνιακός, είναι. Αλλά εγώ επειδή είμαι. Είναι μουτσαχεντίν, όχι. Εγώ όταν βλέπω κόντρες γυαλίζει το μάτι μου. Δεν έχω, δεν φοβάμαι τίποτα. Μ' αρέσει, ρε, μ' αρέσει. Και 68 χρονών. 68. Ναι, του βγάζουμε το καπέλο για αυτό το κομμάτι. Δεν μασάει τίποτα. Για ποιο κομμάτι δεν μπορεί να του βγάλει το καπέλο, τη κολοτούμπα. Τη κολοτούμπα. Αυτό, ναι. Δηλαδή μπορεί να κάνει μία κολοτούμπα μέσα όλοι... σε μία ώρα να την κάνει κολοτούμπα. Ναι, αλλά ένα νομικό, ναι, άμα δεν ξέρει να κάνει κολοτούμπα, πώ θα επιβιώσει. Σωστά, είναι η και δουλειά... το ιδίωμα τη δουλειά σου. Είναι δικηγόρο. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, δεν μα άρεσε αυτό καθόλου βέβαια που γίνεται. Ποιο δεν άρεσε. Με τον Τζίλο. Πολλού άρεσε. Ποιου άρεσε. Είστε υποκριτέ. Ποιοι είμαστε υποκριτέ. Όλοι θέλετε να δείτε ένα διαιτητή και ένα πολιτικό. Όχι. Γιατί να το μέσα σα. Έχετε βρει πολιτικού και διαιτητέ. Σαφώ. Δηλαδή, το βρίζω όμω μέχρι το να πάω να τον σαπίσω στο ξύλο και να τον στείλω στο νοσοκομείο. Έχει χαοτική διαφορά. Τι λε. Από το βρίζω στο γύρο, πα να τον δει. Να πει κάτι παραπάνω, ρε Κωστή. Αν, δει, ναι, αν δέρουν διαιτητή ή πολιτικό, νομίζω ότι η κοινωνία τουλάχιστον δεν στεναχωριέται. Όχι, ναι, να λυπηθεί. Τουλάχιστον δεν θα πω ότι είναι, έχουμε κακή ψυχή. Ναι. Τουλάχιστον δεν στεναχωριέται. Ναι. Δηλαδή έδιναν διαιτητή. Έδιναν το όταν πλακώσαν τη Νέα Δημοκρατία και τον Φλόρο, πώς ήταν το Φαλακρό. Δώσε κάτι μπουνιές εκεί κάπου έξω και κάθονταν και τις έτρωγε. Χατζηδάκης, Χατζηδάκης, πώς το λέγανε. Τέλος πάντων, δεν το, ναι, θυμάμαι το σκηνικό. Έξω, ναι, από μια πίτα. Χατζηδάκης τον ήταν. Ναι. Πήγε κάτι συνδικαλιστές εκεί. Οι απαταιώνες τον βαρέσαν, να πούμε. Αλλά. Εμένα δεν μου άρεσε που πήγαν και πλάκωσαν τον Μπουτάρη που το χτυπούσανε. Τώρα 80 που το ξεφωνίζω, ξέρεις ότι έχω αισθάσει πολλά θέματα. Κοίτα. Δεν είναι ωραίο, ρε φίλε. Άκουρεση, όχι, δεν μπορεί είναι να του κάνεις κριτική, ωραίο, μπορεί να του πεις ό,τι θέλεις. Να πάνε να βάλεις τώρα ένα 80χρονο. Ωραίο. Τι ωραίο, ρε Κωνσταντίνε, τώρα. Ή να πάνε 4 τώρα να δένουν τον Τζίλο, να τον κρατάνε 3 για να τον βαράει ο άλλος. Τι είναι αυτό, ωραίο. Ναι. Ωραίο θα ήταν ένα μέναν. Πάνε να μαλώσετε. Δεν πάνε οι μπράβοι ένα μέναν. Ναι, δεν πάνε οι μπράβοι. Οι μπράβοι είναι χέστες. Ναι. Ακόμα και τον ψεύτη. Παρότι δεν είναι μπράβο και η δουλειά του είναι ξέρει να δέρνει. Αυτή είναι η δουλειά του μπράβο. Δεν αλλά δεν πάει ένασμένα. Ναι. Πάνε τρεις. Τρεις πάνε. Πάει να πει ότι είναι δηλός. Ναι. Ή το άλλο είναι ότι πρέπει να γίνει γρήγορα. Διότι και ο ένας, εγώ όταν ήταν να πλακωθώ με κανέναν και το είχα βάλει σχέδιο, έλεγα σε ένα φίλο μου χειροδύναμο, δεν θέλω να επέμβεις. Θέλω ένα πράγμα να μου κάνεις. Αυτοί που πάνε να ανακατευτούν να χωρίσουν. Να τους κρατήσεις, ναι, 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 να μην είναι. Ναι. Είτε τις φάω, είτε τις δώσω, είτε και τα δύο μαζί. Άσε να το λύσω το θέμα μόνο. Δεν θα χτυπήσεις εσύ, ούτε θα επέμβεις. Ναι. Ακόμα και αν με πλακώσει ο άλλος. Ναι, ναι. Δεν θέλω τους μπαχαλάκηδες που μπαίνουν, σκουντάνε, χωρίζουν και τα. Δεν μ' αρέσει. Ναι. Γι' αυτό στον καυγά, ό,τι τον κάνεις στον καυγά, είναι να πλακωθείς κάτω σε 15 δευτερόλεπτα. Μπαμπαμπ, 3, 4, 5, γεια σας. Εγώ μια φορά που πλακώθηκα κακώς γιατί είχα και την κόρη μου μπροστά. Λάθος. Ναι. Λάθος. Με έβριζε ένας τέλος πάντων μέσα από το αυτοκίνητο και κατεβαίνω. Κατεβαίνεις κάτω, ναι. Λάθος. Ήρεμος, ήρεμος όμως. Η εικόνα αυτή μένει στην Ευγενούλα, ναι, να ξέρεις. Και του λέω ρε φίλε, γιατί τι έγινε και τα λοιπά. Μα άρχισε να βρεις και τα λοιπά. Και η Ευγενούλα κοιτούσε. Τώρα λέω, θα του τη κάτσω για την Ευγενούλα. Ήταν χοντρός, να πούμε, ψηλός. Του λέω, πάω σε ένα μέτρο. Τώρα δεν τρέπεσαι, του λέω μπροστά στο παιδί μου να με κάνει. Κάνω τον κακόμοιρο εγώ. Του τραβάω δυο άσους, ένα διάρι και ένα τριάρι και ένα πεντάρι από κάτω. Πάει ο χοντρός. Ο χοντρός γκρεμίστηκε κάπου. Σαν κασεράκι έλειωσε. Σαν σκατό έπεσε κάτω. Μη πρωί-πρωί, ναι, τώρα τρώμε με τριώδη στα παιδιά. Κασεράκι. Πάει κάτω ο χοντρός. Κασεράκι θα λες, ναι, όταν είναι αυτή την κουβέντα. Ναι. Μέτρησα ούτε 12 δευτερόλεπτα. Μπαμπα κάτω. Στο 20 δευτερόλεπτο άρχισαν να μαζεύονται. Κόρτομπα μέσα, ζάπινγκ. Yes, γεια σας. Πιτσούλα, τελείως, κακάο και τελείωσε. Την άλλη μέρα, ναι, τηλέφωνο στο τμήμα, αν με κάναν μήνυση. Ναι. Μου λέει και Ραπτόπουλο, όχι ακόμα. Δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα. Δεν σας κάναν μήνυση. Την τέταρτη μέρα μου λέει. Ναι, ήρθε μια μηνυσούλα. Μια μηνυσούλα και τα λοιπά. Γρόλιος. Ναι. Καθάρισε ο γρόλιος. Για κάνε λίγο γρόλιο. Φοβάσαι, αγκουάρι. Έσπασες και ένα δόντι. Τα δόντια είναι κρύβα, αγκουάρι μου. Α, θα πλήρωσα τα δόντια. Τα δόντια. Ναι, μετά μην αναρωτιέσαι, Ευγενούλα, μα είδε αυτό το σκηνικό. Γιατί σχολείο ρίχνει μάπες στα αγοράκια. Ναι, καλύτερα ρίχνει μάπες στα αγοράκια παρά ένα αγοράκι να την βάλει μέσα. Να τη χαϊδεύουν. Όταν δεν θέλει. Αν θέλει, βέβαια.
Λοιπόν, όταν θα έρθει η ώρα. Ναι. Το σκηνικό χθες με τον Τζίλο, για να το κλείσουμε, έχει ως αποτέλεσμα τους διαιτητές να μην θέλουν να κατέβουν το Σαββατοκύριακο στο ποτάμι. Μισώσουν και κατέβουν. Είναι λύση αυτή, να. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι λύση. Δεν τους γουστάρουν τους διαιτητές. Ναι, δεν τους γουστάρουν. Δεν τους γουστάρουμε. Καμιά συμπαράσταση σε κανένα Τζίλο, ρε, ναι. Αυτά τα υποκριτικά τα δικά σας να τους περνάτε για 9-14 και μετά να λυπάστε που τους δέρνουν, εγώ δεν τα γουστάρω αυτά. Ναι. Δεν από καλά τον κάνω, αλλά δεν λυπάμαι κιόλας. Ωραία. Ξεκάθαρα πράγματα. Τελείωσε. Ξεκάθαρα πράγματα. Άμα δίνουν πολιτικό, ναι, δεν από ότι χάρηκα. Ή άμα πεθάνει κανένας πολιτικός, δεν λυπάμαι. Δεν στεναχωριόμαστε καθόλου. Γιατί να στεναχωρηθώ. Εμένα ξέρεις τι με χαλάει. Να δει ένα διαιτητή και να στεναχωρηθώ. Για ποιο λόγο. Ναι. Ο τρόπος χαλάει. Υποκριτές... Ο τρόπος. Αυτό είναι ο τρόπος. Ναι. Υποκριτές δημοσιογράφοι και ΠΑΕ. Παράγοντες, δημοσιογράφοι, έτσι μπαίνουμε και εμείς στη λίστα. Όλοι. Τάχαμ δίθεν. Ναι, τάχαμ δίθεν, ναι, είναι όλοι υπεύθυνοι. Αφού γουστάρετε, αφού τους κάνετε μπούλινγκ, αφού τους βρίζετε, όταν τους δέρουν, γιατί κάνετε τους λυπημένους, να πούμε. Λοιπόν, θέλεις δώρα. Όχι. Μήπως θες πιο πολλά δώρα. Ναι. Α, μπράβο, γιατί από τα λίγα δώρα πάμε στα πολλά. Τα απίθανα δώρα, τότε μπορείτε να κατεβάσετε το My Free to Go App. Με το Flames to Go συγκεντρώνετε Flames με ό,τι και αν κάνετε και τα ξαργυρώνετε μέσα στο ανανεωμένο My Free to Go App για να διεκδικήσετε απίθανα δώρα. Αυτό το μήνα κυνηγάτε ένα Fiat 500 για ένα ταξίδι στον προορισμό που εσείς θέλετε. Το κυνήγι το Flames όμως δεν σταματά, γιατί κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα μπορείτε να ανακαλύψετε νέα δώρα μέσα από το My Free to Go App. Είμαστε, δεν γκρεμίστηκε το στούντιο, έτσι για ένα ποτικάκι απαλό. Έλα εδώ λίγο, Θανάση μου, μέχρι να ανακοινώσω εγώ τα του ζάχαρα του, του Τάκη. Τρομερό showman. Έρχεται και είναι εδώ από τις 7 του Δεκέμβρη στο Βεργίνα Θέατρο με ένα ολοκένουργιο καταπληκτικό show που τα έχει όλα. Χορό, τραγούδι, πολύ γέλιο εννοείται, μιλάμε για υπερπαραγωγή με πλούσια σκηνικά, πολλούς χορευτές και όσοι ενδιαφέρεστε θα βρείτε εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και στο ticketservices.gr. Οι παραστάσεις θα παίζουν κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, στα 40 μετά τις 8, Μετρόπολης ακούτε, 95 και 5. Κουλ, cool. Η πόλη που ψάχνεις από την Πελοπόννησο είναι η Τρίπολη και έχει δίκιο ο φίλος. Χάλια, μαύρα, δεν βλέπετε. Γίνα του λίγο, κάτσε λίγο, περίμενε στο... Από την Πελοπόννησο, ναι, εδώ από την Πελοπόννησο, αυτή την πόλη που θα έστελνα στο Βιετνάμ, ναι, είναι ο πύργος της Ηλίας. Ο πύργος Ηλίας, ναι, εντάξει. Και μπορεί να δεις σκύλο να κάνει έρωτα με πουλί. Θα κάνουμε μια συγχώνευση Σαμοθράκη με πύργο Ηλίας να δεις τι έχει να γίνει, τι έχει να βγει. Να παίξει μπάλα ο Πανηλιακός με τον ναό Σαμοθράκη. Ακριβώς. Και να έχεις δύο κερκίδες, ναι, εκεί, ναι, και να βλέπεις μούρες. Ναι, 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 ναι. Μούρες με πρόσωπο Σαύρας, ναι, έτσι. Και ο διαιτητής να είναι από τη Θάσο. Ομορφιές ωραίες. Χαιρετούμε τον Τζόρνταν, μας στέλνει μια φωτογραφία από το χθεσινό παιχνίδι της Μπάγκερ στην Αλιάνς Αρένα. Και από το Αιγίνιο και από τον Κολυνδρό, αλλά είναι οι επόπτες. Αιγίνιο και ο Κολυνδρό, ναι, ναι. Προπό. Όχι προπό. Έχει άλλες παραβατικές συμπεριφορές. Και ο Κολυνδρός. Αιγίνια, Κολυνδρό. Γιατί αν πας λίγο παρακάτω είμαι και εγώ παραβατική. Λίγο παρακάτω. Ψηλό και εσύ. Ψηλό, έχω ψιλό, μια παραβατική. Ψιλό, ναι, ψιλό, ναι, ναι, ναι. Στην κίτρινη κάρτα είστε. Ναι. Καλημέρα, παιδιά, μην κάνετε την εκπομπή σας όλες. Φίλε, με τα Greek English δεν σε βγάζω. Όχι Greek English. Ναι, όχι Greek English. Όχι Greek English. Καλημέρα, Κώστα Νίκο από Αμέρικα. Για ρυθμίστε, λέει, την κατάσταση, Τζίλος, να καταλάβουμε πώς τελικά πρέπει να παίζουμε ποδόσφαιρο. Καλό βράδυ, λέει ένας φίλος. Όχι, θα ρωτήσω το κοινό. Ναι. Αν στεναχωρέθηκε, ναι, που δίναν τον Τζίλο. Αν στεναχωρέθηκε, που... Αν στεναχωρέθηκε ένας φίλαθλος, mm-hmm, που δίναν τον Τζίλο. Και αν πεθάνει πολιτικός. Άμα στεναχωρηθεί ένας, θα πεθάνει ένας πολιτικός. Για τον Ανδρέα που πέθανε, είχαμε εδώ κηδεία εκατομμύρια στους δρόμους. Ναι, εκατομμύρια διορισμένοι ήταν αυτοί. Ναι, φάγαν ψωμάκι. Φάγαν ψωμάκι. Μισιάχρηστοι ήταν. Ναι. Λοιπόν, ναι. Έχει δίκιο ο πύργος. Στον πύργο καλύτερο σκότωσε τη μάνα του, που λέει και ο λόγος. Λέει είναι χάλια. Η Τρίπολη δεν για έχει πάνε... τίποτα. Λέει μόνο δημόσιους υπαλλήλους. Για πάει στην Κρύα Βρύση. Χράς το άτιμο. Χράτσε το άτιμο. Ναι. Άστα μην. Και κρύα βρύση. Κρύα βρύση. Μάλιστα. Χράτσε το άτιμο. Χράτσε το άτιμο. Το μαχαίρι. Είναι ρομποτική. Τι προρομποτική. Ρομποτική. Να θέλω να στείλω ένα χιλιά ρομποτική. Μπαμπά λέει θέλω ρομποτική. Να το στείλω στην κρύα βρύση. Στο διαβαλκανικό, άμα πει κρύα βρύση, χράτσε το άτιμο. Ναι. Ρομποτική. Κοίτα να δει. Στον πύργο λέει είναι καλά. Λέει και η θάλασσα κοντά και τεεί και νυχτενίζω. Λέει ο φίλο μου Μπάμπη ο Τσάβδα. Το φλαράκι μου. Πάνε να δει. Κάτι έχει δηλαδή. Κάτι κινείται. Πάνε να δει μερμήγκι να κάνει έρωτα με κάμπια εκεί. Πού στον πύργο Ηλία. Μάλιστα. Ωραία πράγματα έχει. Καλημέρα κουμπαράκι, ήρθαμε με άδεια από Σαμοθράκη. Να και Σαμοθράκη. Είναι τώρα εδώ, πιάζουμε στην ασπρόμαυρη Βέρεια και σας ακούμε καφεδάκι. Σε ωραία πόλη πήγε. Γιατί είναι αμαρτωλή. Την αμαρτία στην αμαρτία πήγε. Τι να κάνουμε, Κωνσταντίνε, κάθε πόλη έχει την ιστορία της. Για τη Θεσσαλονίκη δεν έχεις να πεις τίποτα. Τάσες γύραν την ξάνη εκεί. Εδώ για την πόλη μας δεν έχεις να πεις τίποτα.
Τι εφορμή. Ερωτική που μας αποκαλούν στην πρωτεύουσα. Δεν είναι ερωτική. Δεν είναι. Καλά που ήρθαν οι Τούρκοι εδώ. Ναι. Οι οποίοι έχουν πιο σεξ απειλ. Ναι. Και την κάναν πιο ερωτική. Καλά να ρομπουτάρει δηλαδή που άνοιξε τα σύνορα. Άνοιξε τα σύνορα. Ναι. Την αγορά. Την άνοιξε την αγορά. Δεν είναι ερωτική η πόλη Θεσσαλονίκη. Καταρχήν πήγα εγώ προχθές στο Europe One να πούμε να κάνω. Τι έκανε εκπομπή Κυριακή βράδυ. Ναι, ναι. Κατά τις 10:30 τα παιδιά εκεί στο πάρκο και είναι η πύλη αξίου. Δεν μου λες πότε θα φέρεις ο Γιουρπάν εκεί Μπόκο και η Άλεξ μαζί. Κοντά είναι. Κοντά, γιατί μόλις πήρα μήνυμα. Ναι. Και λέει κάντου κιόλας λίγο. Εκεί στην πύλη αξίου είναι η Μαρινέλα τραγουδάει. Στα, ναι, ναι. Στα 80. 80 είναι μόνο. Το 38. Το 38. Κλεισμένα. Κλεισμένα, ναι. Οι παρκαδόροι είναι δική μας άλλη. Φλαράκια, φλαράκια πάντα. Κρατάνε θέση εκεί και τα λοιπά. Ναι, ναι, αδέρφια. Λέω τι γίνεται, λέει καλά είναι, λέει. Λέω τι. 7 η ώρα έρχονται την Κυριακή, λέει. Να ακούσουν μπουζούκια και φεύγουν η ώρα 12. 12. Έτσι θα κάναν πλέον. Λέω τι μπουζούκια είναι αυτά. Ναι, είναι. Αυτά είναι λέω. Το Κυριακά. Αυτό ίσχυε όμως και από παλιά, να ξέρεις. Υπήρχαν τα μαγαζιά. Άμα τρελάρετε. Ναι, επειδή βγαίναμε όλες τις άλλες μέρες, Σάββατο ξενυχτούσαμε, Κυριακή ήταν απόγευμα μέχρι 11-12 γιατί την άλλη μέρα έχουμε και δουλειά. Μπουζούκια φτάνει τα απόγευμα. Υπήρχε αυτό, ναι. Άντε, ξενερωτή. Ναι, ναι, υπήρχε αυτό σου λέω. Απλά τώρα το κάνανε και με τι πήρουνε, ρε, του λέω. Φάντα πορτοκαλάδα. Ποτό, κανονικά. Ποτό, λέει. Ναι. Ποτό. Γιατί δεν μπορεί να είσαι στα Κυρκέφ 8 η ώρα, 9 η ώρα το βράδυ. Πάω ακούσει τη Μαρινέλα αυτά τα απόγευμα. Τη Μαρινέλα θα ακούσει. Τι ώρα θα. Άμα δεν πάνε να ακούσει τον Καρά, η Μαρινέλα ακούγεται 7 η ώρα. Δεν ακούγεται. Με τον Κάλι, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά. Με τον εκεί και τα άλλα παιδιά. Τι να βάλουμε κανένα μπραντι εφέρον εδώ πέρα. Όχι, με τον Ποζίδη το κάνει. Πού να βάλει. Πού να βάλει με τον Ποζίδη. Ωραία είναι όμω, δεν το ξέρα εγώ. Ναι, ρε, αλλά τι ερωτική πόλη είναι, φίλε, όταν 7 η ώρα τα πας στα μπουζούκια να πούμε. Αυτό όμως γινόταν από πάντοτε, σου λέω. Υπήρχαν συγκεκριμένα μαγαζιά για αυτούς που δουλεύουν πρωί. Εμείς δηλαδή θέλουμε να πάμε μπουζούκια. Πώς θα πάμε μπουζούκια να γυρίσουμε 3 ώρες. Παλιά πώς πήγαινε, δηλαδή. Φίλε, αντοχές άλλες παλιά. Δεκαετία του 80. Ναι. Απ' εδώ η γυναίκα μου και απ' εδώ το αίσθημά μου. Άλλες αντοχές. Κάτι στίχοι ωραίοι. Ναι. Ναι. Γυρνούσαμε 9 η ώρα το πρωί και 10 είχαμε εκπομπή. Τα λουλούδια στην κυρία από μένα. Ναι, ναι, πιάτα σπασμένα. Σπασμένα πιάτα. Πασόκο, λέει, αλλά βρωμούσαμε πασοκύλα όλοι. Μούσια να πούμε, ναι. Τετράγωνα. Γυλαίκα, αγροτήλα, βρωμιά. Κόντουσαν μια χαρά αγροτήλα, έπεφταν τα πακέτα τα 10.000 και τα 5.000. Να, ένα σπάκο. Τώρα κλαίνε, θέλω να βγάλουν τα τρακτέρ έξω, θα τα βγάλουν, μην τα βγάλουν και αυτοί. Κάτι πρέπει να κάνουν κι αυτοί. Γιατί δεν έχουν ψυχούλα δηλαδή οι αγρότες. Μπουζούκια και στα κουμπάρια καλά ήταν. Τώρα θέλουν να βγουν. Και στα άλλα τα ωραία τα μαγαζιά. Ναι. Πήγαινα εκεί. Έπαιρνε την επιδότηση ο Βλάχαρος, ναι. Να πούμε. Έπαιρνε την Καγέν, έβαζε τη φτέρνα την πλατιά, την πλατιπόδα να πούμε μέσα, το έπαιζε γκόμενο. Ναι. Τώρα θέλει να βγάλει το τρακτέρ έξω. Τι να κάνει. Κάτι μπουνιές που αφού η ζωή κάνει κύκλους στο σπίτι. Κάνει κύκλους, τι να κάνει. Αυτή είναι η ζωή, this is life. Τι να κάνει. Άμα του τα δώσει πάλι στο κουμπάρι θα τα φάει. Γιατί του τα δώσει το βλάχο. Λες να ξανακάνει το ίδιο λάθος. Γιατί να του τα δώσει. Το δει εξ αμαρτίνου καθόλου σοφού. Δηλαδή τα έκανε μια φορά να σου τα ξαναδώσει να κάνει πάλι το ίδιο πράγμα. Τα μια φορά. Ωραία. Τα πήγε, τα έκανε Καγέν. Τα έκανε Καγέν, τα έκανε ποτάκια, κεράσει ποτάκια τέτοια. Κεράσει ποτάκια ο βλάχο. Λοιπόν, τώρα γιατί θα ξαναδώσω. Σωστό. Και κλείσει το δρόμο τώρα σε κολόβλαχε. Ναι. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε και μπαλίτσα σήμερα. Βέβαια, εδώ θέλει ο λαό Κιμπόκο. Ο Κιμπόκο λέει αύριο θα έρθει. Ναι. Έχουμε γιορτή εδώ στο Μετρόπολη. Τι έχετε. Και εσύ έχει. Γιατί έχω εγώ. Άμα σε δώρε να τρώ και φταίδε. Να τρώ πατσέτε. Αποφεύγω, δεν έχει τίποτε. Ναι, οκ, okay, λέω άμα δεν. Ναι, ναι. Άμα βλέπει τίποτα ένα χρόνο. Κάτι θα έχουμε εδώ. Ακούγα. Ναι, 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 ναι. Βλέπει ένα χρόνο μια τύπησα. Ναι. Με τα μούτρα από κάτω. Ναι. Με την περίοδο. Ναι. Ναι, με την εμινόπαυση. Ναι. Με τα μούτρα να τσιρίζει, να φωνάζει κάθε μήνα που τσέρχεται ο κύκλο. Όχι, όχι. Περίμενε. Φωτογράφησε τώρα, όπω σε φωτογράφησε. Εγώ ξέρω μία από τη φωτογράφησε τώρα. Ναι. Ναι. Και αρθεί, α πούμε, στη γιορτή και αχορεύει. Α τα διάλαμε, ρε φίλε, από εδώ πέρα. Εντάξει. Εσύ, ρε φίλε, θα ασχοληθεί με το φωτογράφημα. Πράσε να κάνω εκπομπή, με μετράνε κάθε μέρα. Με ναι. Για ναι. Ποτά είμαστε εδώ. Α έρθει ο Κιμπόκο με τον κόκκινο εκεί πέρα. Ναι. Να φάνε σαν τα βόδια και α δουλεύει. Κιμπόκο θα έρθει, περιμένει αυτή τη μέρα πώ και πώ. Ναι, αλλά έχει φύλακα μαγκρόσκυλο το στράτο. Κάνε λίγο ρε εσύ, κάνε λίγο το στράτο με τον Κιμπόκο αυτό το διάλογο. Τα φάμε, τα φάμε. Σίγουρα, σίγουρα. Ναι, αλλά είναι το στράτος. Ας τώρα μόνο το στράτο λέω. Μα το τολόγερο. Έλα μόνο το λέω, πως κάνεις έτσι. Το τολόγερο. Με λέει τάτε Τιτάνια. Ναι, α η Τάνια, όχι και δες πως το έπρεπε. Μην ενοχλεί Τιτάνια. Ναι. Λέω ήθελες να φας την Τάνια. Όχι, η Φλάμια Λουκανόπιτα να φας. Και χθες είναι εδώ με τον Πετροτό, έγινε ένας πολύ ωραίος διάλογος. Είναι απίθανος, τρομερή σκομιθεία. Λοιπόν, έχουμε κύπελο σήμερα. Είναι και Ρουφιάνος, ξέρεις. Εντάξει, δεν είναι. Στην Τούπα πήγα μια βάρα σε ένα τελικό κυπέλου τεχνών. Με βλέπω εκεί, Μπόκο πάει στη Ρατέ, λέει εδώ είναι λεπτό. Τι βιντεάκι, κυκλοφορεί βιντεάκι. Το δίνω το παγκόσμιο το ατόπουλο. Έστειλε όλη τη θύρα 4 πάνω, πού να φύγω εγώ τώρα. Ναι, 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 ναι. Εν τω μεταξύ, ο πρώτος που έκανε το αυτό ήταν ο Κιμπόκο. Και εσύ βρούτε του. Απαγάπη, τι απαγάπη. Τι απαγάπη, ρε παιδί. Έστειλε στους κανίβαλους εκεί να με φάνε όλα. Έστειλε. Γιατί με το σπίτι μα, με το σπίτι μα και θα ζείτε το σπίτι μα. Ναι, ναι. Έτσι, έτσι. Και κάτι
δίπλα με το πάεδο του Ηρακλή το Παναθάκη. Αυτό τον πείραξε. Ναι, αυτό τον πείραξε. Είναι το πίτι μας, αυτό μου έλεγε. Καλά, μου λέω γιατί δεν είναι. Κάνει τέτοια. Έτειλα και εγώ την Νεάπολη. Όχι, όχι. Έστειλε και αυτό την Νεάπολη. Και έφυγα με ένα νόμο τώρα πάλι. Φοβερά πράγματα, φοβερά. Λοιπόν, τι κύπελο έχει σήμερα. 5 και 4. Και ο Πάοκ και ο Άρης. Ο Πάοκ θα περάσει από τα Σπάτα, εντάξει, θα βάλει εκεί το. Ο Πάοκ ο οποίος θα κατέβει με λίρατζι δεξιμπά γιατί ο Κίτσου χτύπησε, δεν είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Χτύπησε ο Κίτσου, πού χτύπησε. Δεν είναι, έχει ένα μικρό θέμα, δεν μπορεί να το κάνει. Ναι, ένα μάτς το θέλαμε να το δούμε. Συγκαμμένος είναι και αυτός ο Κίτσου. Θα παίξει ο λίρατζι δεξιμπά, θα παίξει ο Μαλεζάς μαζί με τον φίλο του Χατσερίδη στο όπερ και ο Τόσκα αριστερά. Δεν χαλάει τον γκολ δηλαδή. Λες θα τον καρφώσουν τα Σπάτα. 5-2 να μην λήξει. 6-1. Χθες έληξε ένα μάτς 0-8. Το είδα. Ναι, 08 έληξε. Ποιο θα δει, τηλεοπτικό, ποιο είναι, βρε πουλάκι μου. Θα τα. Ποιο είναι το... τηλεοπτικό. Και τα δύο. Το Εργοτέλη Άρη θα δούμε. Περίμενε, Κάνιας Μπαλογιάννης. Κάνιας Μπαλογιάννης. Στα χαφ. Ο Μπαλογιάννης είναι χαφ. Χαφ, ναι, πιτσιρίκος είναι και ο Λίρατζης. Λιμιός Μπίσας Βαρουάρντα και άκουμ. Εγώ έχω μια ένσταση εδώ. Τι. Για τον Μπίσεσβα. Τι Μπίσεσβα. Θα τον βάλει και με τα Γιάννη, θα κάνει δηλαδή ο Μπίσεσβα 3 μάτς την εβδομάδα γιατί ο Μπίσεσβα ξεκουράστηκε κάθε εβδομάδα. Ποιο να βάλει. Χαλάρωσε. Δεν θα τον βάλει, τον Μπέλκα θα βάλει με τα Γιάννη. Λες θα βάλει τον Μπέλκα. Θα είναι έτοιμος ο Μητσάκος. Δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμος. Εκεί έπαθε. Η γρήπη είχε και καταρροή. Είχε. Δεν ήταν θέμα, είχε με το πόδι πρόβλημα. Εντάξει. Δεν είχε γρήπη. Εντάξει, καλά λοιπόν, θα είναι, καλά θα είναι. 5 και 4, έτσι. Άστο ρε αυτό τώρα, κουλιά. Ωραία, πάμε στον Άρη. Πάμε στον Άρη. Το ντέρμπι το άλλο είναι. Ντέρμπι το έκανε. Δεν είναι ντέρμπι. Ο Άρης κατεβαίνει με τους καλούς όμως. Όχι, αν κάμα κατέβει με τους κακούς, τον βολεύει νομίζει. Ναι. Αναγνωστόπουλος. Ο καλός είναι. Μια χαρά είναι. Τον πουλήσανε προχθές. Τον πουλήσανε προχθές. Τον πουλήσανε. Καλό θεματοφύλακα. Μαυράει Δελυζήση, στόπερ. Εντάξει. Τζανακάκη Βαλεριάνο. Εντάξει, δεν είναι. Αυτά έχει. Αυτά έχουμε. Αυτά παίζουμε. Τι να κάνουμε. Μπάσα Σιώπη. Ναι, καλό. Μαρτίνε μπροστά του. Καλό. Γκάμα Γκαρσία Γιουνέ. Ο Άρης κατεβάζει και ο φίλο σου ο Παντελίδη. Μεσοπαλία ο Άρης περνάει. Περνάει. Α πάρει ένα μπόντα, περάσει. Περνάει μεσοπαλία. Απλά παίζει ρόλο και η πρώτη ή δεύτερη θέση. Βρεάζει τώρα να περάσει. Κλήρωση θα έχουμε καπάκι την Παρασκευή. Ναι. Αύριο. Ναι. Θα έχουμε κλήρωση. Θα είναι knockouts. Μετά θα έχουμε knockout. Ναι, μέσα έξω παιχνίδια. Άσε, μέσα έξω. Μέσα έξω, μέσα έξω. Αυτό, ναι, ναι. Αυτό είναι ωραίο. Ναι. Αυτό, ναι, αυτό είναι. Μέσα έξω. Αρκεί να μην κάνουν στιμένες κληρώσεις. Με τα μπαλάκια. Τα μπαλάκια εκεί πέρα. Ναι. Βάζει το μπαλάκι του King Kong ναι. Και μετά βάλει το μπαλάκι του Ping Pong. Και πέσει πιο μπροστά να είναι βαρύ το μπαλάκι του King Kong. Κατάλαβε. Ο Εργοτέλης από τότε που τον έβαλα εγώ στο στόμα μου. Ναι, πάει... Δεν, πάει καλά. Δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά για να τα λέμε και τα δικά μας, έτσι. Ναι, ναι, δεν, πάει. Δεν πάει καλά, έχει κάνει κάτι. Έμεινε. Έμεινε στην εμφάνιση με τον Πάο και του κάνει κακό. Αυτό. 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 Έχει effort Καπνίδη, πρώην του Άρη. Ενδιαφέρον αυτή έτσι, η κοντρούλα. Τι 4-4-2 παίζει δηλαδή. 4-3-3 παίζει ο Εργοτέλης. Καπνίδης φορ. Καπνίδης φορ, η Ατρούδης μία μπάντα, ο effort στην άλλη. Και ο Ατρούδης είναι. Αυτός τον θέλει η ΑΕΚ. Εξτρεμοφόρ, πολύ καλό. Εξτρεμοφόρ, καλός. Πολύ καλό. Η ΑΕΚ θέλει να τον τσιμπήσει αυτό. Η ΑΕΚ ό,τι φτύνω είναι πάντα το πάρει από το κάτω ράφι. Ναι. Η γυφτιά του δεν έχει όρια. Εντάξει, αφού έτσι δουλεύουν τα παιδιά. Άρη του Ζαφυρόπουλου. Τέταρτη έβγαινε, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη. Πού έγινε... το θυμήθηκε ο Ζαφυρόπουλου. Η Ζήτα Ελλάς. Α, αυτή είναι η ΑΕΚ. Πού το θυμήθηκε ο Ζαφυρόπουλου. Την έκανε ο Μελισσανίδης, ΑΕΚ Ζήτα Ελλάς θα πούμε. Ναι, αλλά τη πήρε πρωτάθλημα, τη πήρε κύπελο, τη φτιάχνει κύπελο. Α, του λέει καθίστε τώρα. Άρα καθίστε, φτάνει. Καθίστε, τα πήραμε. Χρόνια, τα πήραμε. Εκεί που παίζαμε Μύκονο και Σαντορίνη, σα τα πήρα όλα, φτιάχνουμε τον κύπελο, θα χαλαρώσουμε τώρα λίγο. Τουλάχιστον αυτό δεν μπαίνει μέσα να βάζει αυτή την τσέπη. Ναι, ναι. Ναι αλλά άλλο δεν τον ενδιαφέρει και πολύ άμα θα μπει μέσα 8-10 εκατομμύρια, ναι. Δεν το χαλάει. Όταν είναι να φύγει, μην τα ζητάει. Καλά, και ο Μελισσανίδης μπορεί να φύγει. Και του πει, παίρνω και το γήπεδο. Φυσικά. Εσύ οι πόντι, αφού του ξέρει. Έχουν μια λόξα μέσα τους. Θέλουν να μείνουν στην ιστορία. Ναι. Θέλουν να κάνουν πράγματα για να μείνουν στην ιστορία. Έχω... Ο Μελισσανίδης θα μείνει για το γήπεδο. Και ο Ιβάν Σαββίδης θα μείνει στην ιστορία. Να ξέρεις, θέλοντας και εμείς. Εγώ τους ποντίους δεν τους έχω σε εκτίμηση σαν καλοί άνθρωποι. Εργατικοί είναι, αυτοί είναι, ξέρω εγώ κτλ. Τι εννοείς δηλαδή καλοί άνθρωποι. Δεν είναι και οι καλύτεροι άνθρωποι. Παντού υπάρχουν καλοί και κακοί άνθρωποι. Ναι. Δηλαδή ο πόντιος δεν είναι και ο καλύτερος άνθρωπος. Δηλαδή, δηλαδή λες στους 100 ή 80 δεν θα είναι καλοί, αυτό μου λες. Γιατί εγώ επιμένω. Σε όλα τα κοινωνικά στρώματα υπάρχουν καλοί και κακοί. Ε, ναι, τι να κάνουμε. Δεν είναι καλή, και στους Αλβανούς υπάρχουν καλοί κακοί. Και στους Ρωσοπόντιους καλοί κακοί. Και σε εμάς καλούς κακούς. Ναι. Ναι. Άρα σου λέω ότι οι πόντι δεν είναι και οι καλύτεροι άνθρωποι. Αυτό σου λέω. Ναι. Ναι. Άρα, πού ήθελες να το αναλύσεις, να το τεντώσεις λίγο. Ναι, δηλαδή δεν θα φύγει ο Μελισσανίδης και θα την αφήσει ανέμακτη. Την ακούω το Σαββίδης, θα σε αφήσει ένα ανέμακτο. Ναι. Έτσι νομίζω εγώ. Αυτά που χαίρεσαι εσύ που τα βάζει μέσα τα λεφτά, ναι. Να μην χαίρεσαι πολύ. Να μην χαίρομαι, λες. Ο, μη χαίρεσαι πολύ. Ναι. Δεν έχει μπορεί δείξει, να πει, δεν έχει δείξει θέλω... τέτοια δείγματα γραφή ο Σαββίδης πάντα. Εντάξει, έναν άνθρωπο στην πορεία τον κρίνει. Εντάξει, στην πορεία. Έχουν περάσει 6 χρόνια, γι' αυτό σου λέω. Δεν τον... Στην αρχή βεβαίως όλοι τον είχαμε την αμφισβήτηση, όλοι είχαμε σαν βρε τι θα κάνει. Εγώ έχω μέσα μου την αμφισβήτηση από την ώρα που ξυπνάω μέχρι την ώρα που κοιμάμαι. Βρε, εσύ πήρε το σκύλο και την πρώτη μέρα που τον πήρε, είπε που θα πα να το θάψει.
Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε, σε Θεόπουβε. Σκέφτηκε ότι αν πεθάνω που θα μείνει και ο σκύλος. Ναι. Διότι εντάξει, οικογένεια κτλ. Και ο σκύλος. Φυσικά είναι οικογένεια ο σκύλος. Δεν το συζητάμε. Είναι επιχειρηματία φίλο μου, του λέω αν πεθάνω ξαφνικά θα πάρει το σκύλο. Α, τα έχεις λύσει και αυτά τα θέματα, τα τακτοποίησες. Πήρα το μαμάδα που έχει το πόρτο. Α, μαμάδα, α, θα είναι μια χαρά τότε. Το μαμάδα θα πάρει τη μήνυ, λέω. Θα φάει θα η μήνυ, θα ναι. Τρώει εκεί πριζολίτσες, κοτοπουλάκια. Έστω ναι, ναι. Μαμάδα θα τη σύλλησε. Ναι. Θα τον πάρει και το μαμάδα. Α είναι και εγώ τη Λορέν, να έχω ήσυχο το κεφάλι μου. Εσύ δεν πεθαίνει πιο πολύ. Είσαι μικρότερο. Γερή, γερή να είμαστε. Ναι. Λοιπόν, με Μπρου Μπουτσάκι και Μπουρσέλη, οι τρεις στα χαφ. Οι αναπακλάδες είναι αυτοί. Ναι, Έφορτ έχει Μπάτσιο, Κοζορώνη, Μουζουλουξ. Και Γιακούμπου. Ο Κοζορώνης τα χαφ τον έχει, έτσι. Όχι, δεξί μπακ τον έχει τον Κοζορώνη στον εργοτέλη. Ο Κοζορώνης έχει ποδάρια καλά. Έχει ποδάρια, έχει ανεβάσματα. Έπαιζε χαφ στα Γιάννενα. Ναι. Και καλά ποδάρια. Πάντως ο εργοτέλη μια φορά. Αν μπακ δεξί. Δεξί μπακ. Χαφ είναι ο Κοζορώνης. Ναι. Ναι. Έχει τρεις... Και καλά ποδάρια. Καλά ποδάρια. Καλά... Έχει τρεις-τέσσερις παίχτες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον εργοτέλη. Ναι. Δηλαδή ο Ιατρούδης, ο Έφορτ. Ο Κοζορώνης. Ναι. Έχει 3-4 παιδιά τα οποία αξίζει να τα δούμε. Ο Άρης κατεβαίνει σοβαρός, νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα. Ποιος δεν θα έχει πρόβλημα. Τι δεν θα έχει. Ο Άρης. Ναι. Δεν θα έχει πρόβλημα. Εδώ εσένα θα έχει πρόβλημα. Πότε θα σε κάνουν. Τρεις παρά δύο. Βάλαμε τον goal offside που μας το ζαλίσατε. Μα ζαλίζει που προεξηγεί η μύτη του Verbloom. Εμείς μιλάμε τώρα η μύτη και του Verbloom. Εμάς μας ενδιαφέρει η ποιότητα της ομάδας σου. Ναι. Έβαλε στους αργούς, πλακώσανε. Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Ναι, αλλά ο Άρης δεν βάζει αργούς. Βάζει μια χαρά γρήγορα παλικαράκια. Και δεν τον παίρνει τον Παντελίδη, ο οποίος ξαφνικά είδε ότι ήρθε σε μια νέα ομάδα, έκανε μια νίκη και μετά ήρθαν οι Μπουλκουμέδες. Δεν τον παίρνει να κάνει. Εγώ καμπάτσα προπονητή, θα σου πει άλλος. Κι άλλο προπονητή. Μιχαλίτσος και βγαίνει άνετα 7ος-8ος. Ναι. Αμέ. Μεγάλη μπαλαδόφατσο ο Μιχαλίτσος. Έτσι. Λόγω χαρακτήρα ηπίου. Ναι. Δεν ήταν αλυταράς να αγωθεί και να κάνει. Μεγάλη μπαλαδόφατσα. Όποιος έχει μιλήσει, κάνει κουβέντα ποδοσφαιρική μαζί του, ήθελε, ξέρει τι λέω. Άμα ήθελε αναλυτή αυτός ο κοντός, να πούμε ο δικός σας. Ναι, έπαιρνε το Μιχαλίτσο. 100%. Συμφωνώ. Και ο δεύτερος που είναι σε εκτίμηση, ο Δερμιτζάκης ο Παύλος. Ναι. Αυτούς τους ψάχνω από Θεσσαλονίκη, πει ο Κάζης. Λέω να βάλω του Αλμπικίδη. Και δύο χαμηλών τόνων είναι, ρε φίλε. Ποιο είναι χαμηλών τόνων. Το Δερμιτζάκης δεν είναι το παιδί που θα. Αουαού, χαμηλών τόνων. Ναι. Τι. Ελεύθερο ξέρει έχει φάει ο Δερμιτζάκη. Εντάξει, ομορφόπεδο ρε φίλε. Να μην φάει ο Δερμιτζάκη. Δηλαδή, δύο μέτρα παλικάρι, γαλάζιο μάτι, καστανόξο. Να μην φάει ο Δερμιτζάκη. Έλεγε μια φίλη μου, μια κολλητή. Όχι, όχι, τον γούσταρε το Δερμιτζάκη. Τον έβλεπε να περνάει, ναι. Αυτοί οι άντρε λέει δεν πρέπει να του βάζει να δουλεύουν. Πρέπει να του έχει στο σπίτι να του καλακεύει. Είχε περιουσία αυτή η φίλη σου. Δεν είχε. Άμα είχε πέσω να. Α, εδώ μπορεί να περνάει κάποιο. Τελείωσε. Μεγάλωσε. Λοιπόν. Για μικρό όταν ήταν. Πολύ ωραία τάκα. Έξυπνη ήξερε τι ήθελε στη ζωή τη η συγκεκριμένη κυρία. Μα τέτοιου άντρε θα του βγάλει, λέει στο μέλλον. Έχει λύσει το οικονομικό τη, λέει. Ναι, ναι. Εγώ θέλω τα άλλα τώρα, τα του Τζουμπρούτζου. Εντάξει, ο Δερμιτζάκης δεν είναι. Πέδαρος. 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 Άμα θέλει δύο πάνω κοντό ναι. Που έχει εκεί τον Τέμι, το δυσλεκτικό να πούμε. Και τον Κατσουράνη εκεί το, που ρουφιάνευε εδώ στα ποδητήρια. Και τέλος πάντων. Βγάλε, βγάλε. Ναι, σήμερα σου καλό. Βγάλε τώρα. Μα θες να πυροβολείς, πυροβόλα. Έχεις μαζεμένα από θέματα. Ποιο έχει εκεί πέρα. Να βάλουμε, λέει ο Κάζη. Ποιο έχει τον Κάκο, έχει τον Κατσουράνη, έχει ο Τέμι. Κάκο είναι καλό. Κουστάρι καφιλαράκι στο κάτω. Ήπια τα καφεδάκι, φιλαράκι, το κουστάρι στο κάτω. Έχει του καλού. Ο Κάκο, έχω κάτσει. Ναι. Όχι σαν το Σωτηρακόπουλο, τον Τεμπέλη. Ναι. Έχω κάτσει ώρε με τον Κάκο. Να σου πει λεπτομέρειες, έτσι. Λεπτομέρειες στη διαιτησία πάνω. Λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες στο λεπτό ρεύμα. Λεπτομέρειες κάνουν και τη διαφορά. Ερχόταν στο καψί και πήγαινε και μετά στο καφεδάκι. Στο City Hotel έχω πιει καφέδες μπόλικους επιμορφωτικούς να πούμε. Ναι. Με τον Κάκο. Τώρα, άμα ήθελε λοιπόν, εγώ έχω αυτούς τους δύο. Το Μιχαλίτσο και το Δερμιτζάκη. Είπαμε να βάλουμε τον Σαλπικίδη. Ο Σαλπικίδης βλέπει γυναίκα στο δρόμο στα 30 μέτρα και, το κεφάλι. Και κοκκινίζει. Σκύρει δεν το για κεφάλι. Τηλεόραση. Ναι, είναι τροπαλό ο άλλο ο Ντέμι. Μπορεί να πάρει το κολλάι, δεν ξέρει καμιά φορά. Ποιο κολλάι να πάρει. Έβαλε τα κιλάκια του Ντέμι. Εντάξει, να έχω τροπαλά. 45 κι αυτό. Αύριο είναι η κλήρωση του κυπέλου, ναι. Να το πούμε στι 3. Θε να κάνει διπλό αγώνα. Εννοείται, ρε φίλε. Θέλει. Μα εγώ το είχα πει από εδώ και χρόνια. Ήθελα πάρα πολύ τον Άρη να ανέβει η Σούπερ Λίγκα. Θέλω. Για να έχετε το γλεντάζ με τον. Μα είμαι πιο δυνατό. Αυτό είναι. Φυσικά. Δεν το θε να έχει κάνει 4-1. Όχι, δεν το θέλω. Αλλά τον θέλω τον Άρη γιατί δημιουργεί. Το θε εκεί 8. Κάτσε στο Χαριλά, κάνει μαγκέ, θα το κερδίζει. Ναι. Στην Τούμπα 3 γκολ. Έτσι το θε τον Άρη. Ναι, αλλά τον θέλω γιατί δημιουργεί και ένταση στο πρωτάθλημα. Γίνεται του Ζουμπρούζου. Κάνει προπόνηση τον μπροστά τη. Έτσι το θε τον Άρη. 3 ώρα την ώρα τη εκπομπή σου αύριο θα γίνει χαμό εδώ το μεσημέρι. Τι 3 ώρα. Η κλήρωση. Θα είσαι εδώ μαζί με το φιλαράκι μας τον Γκρεγκουάρ. Τρεις ώρα τον πιάνει και τον Ζάχαρο να πούμε. Εκεί την ώρα θα ξεκινήσει η κλήρωση. Τον πιάνει να πούμε, ναι. Αύριο θα ακούμε εσάς και θα λέτε. Πάω Χάρης. Αλλά δεν γίνεται πάω Χάρης. Θα δύο μάτζες, θα πω χρόνια γίνεται. Θα δύο μάτζες. Θα κάνω κόκκινο στον έξυπνο. Βάει στοίχημα, θα κληρωθεί πάω Χάρης. Δεν γίνεται, ήταν στο ίδιο όμιλο. Το πάω Χάρης θα το αποκλείουμε. Αυτά είναι βλακίες. Με το καλό να περάσουν βέβαια όμως. Έτσι κάτσε να περάσουν σήμερα. Πάω και θα περάσει.
Λογικά θα πέρασε, άκεται στα σπάτα. Και ισοπαλία, μεσοπαλία. Και ο Άρης θα περάσει. Ναι, και μεσοπαλία. Με δύο ισοπαλίες δεν περνούν και οι δύο. Εντάξει, θα περάσουν. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ψάχνει να ενισχυθεί. Ναι. Στα χαφ, αφού έχει. Δεν βλέπω να ξοδεύεται. Τι λες, να πάει σε μεσοβέζικη λύση. Χθες έκατσα και είδα τι έκανε η κορδράικ του φίλου μας του Χαρίση. Πήρε κόκκινο στο 87. Ναι. Έτσι, γιατί τον έβαλε στο στόμα. Γι' αυτό αποβλήθηκε. Κοίτα να δεις, λέω. Κοίτα να δεις, λέω, το κουβεντιάζαμε. Αποβλήθηκε ο άλλος. Κάτι ωραία μπακάρτι εδώ πέρα. Θες το Χαρίση, εσύ. Ναι. Έχει κάτι Τζόνι Γουόκερ, ωραία. Άμα πας σε φτηνή λύση, τα κάνεις. Θα ψαχτείς. Δεν προτάζει να το πάρεις. Θα τους δέρουν οι άλλοι τους διαιτητές. Θα εντάξει, θα πάρει το Χαρίση. Για τον Πρίγκο, ποια είναι η άποψή σου για να κλείσουμε με αυτό και να επιστρέψουμε μετά με άλλα θέματα. Ξεκίνησε ως κεφαλοσφαιριστής μικρού χώρου και έχει εξελιχθεί. Και το λέω γιατί έχει προτάσεις από όλο τον κόσμο. Δικαίως. Ναι. Δικαίως. Από Αγγλίες, από Γαλλίες. Έχει εξελιχθεί σε έναν ποδοσφαιριστή όπως σκοράρει και με άλλους τρόπους. Ναι. Εντάξει. Έχει εξελιχθεί θετικά. Και σε ηλικία όχι 20 χρόνων, 21-22, σε μια όρημη ηλικία, καλή ηλικία. Mm-hmm. Φυσικά είναι καλός αθλητής, φαίνεται ότι κάνει καλή ζωή. Και έχει και καλό μυαλό. Φαίνεται ότι είναι μονογαμικός που έλεγε η γυναίκα. Ναι, ναι, έχει αυτή την αντιδυνατή. Μόνο η γυναίκα μου έχει δει το σοβρακό μου που λέει και τα λοιπά. Και είναι σοβαρός και στο μυαλό, έτσι. Είναι και παιδαλάς και έχει καλό μυϊκό σύστημα. Ναι. Καλά πατήματα, πηδάει γερά, είναι καλός αθλητάρας. Μίλησε γι' αυτόν ο Γιωργάτος έδωσε συνέντευξη στην Αθήνα. Είπε καλά πράγματα. Α, και δεν μου πολύ αρέσει, λέει, το στυλ που παίζει. Μου θυμίζει παλιό φορ. Είναι γομάρι στην περιοχή. Θα τον ήθελα να τον έχω συμπαίκτη για να τον φορτώνω, να τον δίνω σέντρες. Αλλά είπε και κάτι άλλο ο Γιωργάτος. Δεν μου λες, ο Γιωργάτος ναι. Θέλει σύγχρονο φορ. Ο Ντάκο Κώστα είναι σύγχρονο φορ. Όχι. Όχι. Έχει πολλούς. Σε αυτό το Γιωργάτο που θέλει να ασχοληθεί με την μπάλα. Ναι. Τα παιχταράς, Μεγάλος παιχταράς. Μεγάλος παιχταράς. Θα πει ότι το 50% ίσως και παραπάνω στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ψάχνουν ψευτοσεντερφό. Τέτοιους θέλουν, ναι. Ψάχνουν τους Αζάρ και τους πετάνε μέσα. Πάντως είπε και μια άλλη. Ψάχνουν τον άλλο με τα δόντια, πώς θέλει η Λίβερ, το Φιρμίνιο. Το Φιρμίνιο, το Σουάρες. Ναι, αυτούς ψάχνουν να βρούνε. Γιωργάτος είπε και κάτι άλλο. Ναι, αλλά όταν ζοριστεί η αιμορροίδα και αρχίζουν τα φορτώματα και τα τσαπατσούλικα γκολ, εκεί θες έναν τέτοιον. Να σε σπρώξει μέσα. Να σε και να του πεις κάτω του Γιωργάτου ότι για να παίξεις με ψεύτο σεντερφόρ, θες να παίξεις με δύο. Άρα πρέπει να έχεις χαφάρες, να έχεις άστη την μπάλα τώρα. Ασχολήσουμε άλλα θέματα, Γιωργάτο. Είπε μια τάκα την οποία θα σχολιάσουμε μετά τον break. Πεχταράς ο Γιωργάτος. Μεγάλος παίκτης. Τον είχα πάει και τον είχα δει και στην Μίτρο. Και back και extreme. Πεχτάρα. Και full back. Πεχτάρα, άστο. Και έπινε και καλές πορτοκαλάδες. Τάπινε. Και εγώ λέω στα 82 μου. Ποιος? Ο Γιωργάτος. Ναι. Εάν λέω μπουρδες, δεν θα ήθελα να με παίρνετε στα σοβαρά. Για ποιον λέει? Ποιον είναι στα 82 του? Για τον Σάββατο, το Σάββατο Θεοδωρίδη. Για τον Αλέφαντο θα μου. Όχι, για τον Σάββατο Θεοδωρίδη. Λέει, γιατί πήγε και η κουβέντα για τις δηλώσεις που κάνει μετά από κάθε μάτς. Ότι ό,τι και αν γίνει θα ξεφωνήσει διαιτησία, θα δημιουργήσει ένα κλίμα, μια ένταση και το δικαιολόγησε με αυτό λόγω το ηλικίας. Λόγω ηλικίας. Εντάξει, μετά τα 80 δεν τσακωνόμαστε με αυτούς. Εννοείται. Τέλος. Λοιπόν, φέτος στα Χριστούγεννα, στα καταστήματα Wind, το ένα δώρο φέρνει το άλλο. Οι παραστάσεις θα παίζουν κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πάμε να απολαύσουμε Τάκη Ζαχαράτο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Rap and cool μέχρι και τις 10. Θα ανοίξουμε γραμμές αυτό το ημιωράκι. Στην Φλωρεντία, άντρας έπαθε καρδιακή προσβολή στη θέα της Αφροδίτης του Μποτιτσέλη. Φίλοι, η Φλωρεντία είναι μια υπέροχη πόλη που αν την επισκεφτείς δεν ξέρεις τι να πρωτοκοιτάξεις. Στο μουσείο βρισκόνταν και δύο καρδιολόγοι οι οποίοι προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες. Αναρρώθηκε το νοσοκομείο της Φλωρεντίας. Α, το σώνουν. Ναι. Η Φλωρεντία είναι μια κινητή, ένα κινητό μουσείο, πινακοθήκη, βιβλιοθήκη, περπατάς και... Για να παοξεί ό,τι πρέπει. Πήγαμε εκεί, αυτό σου λέω. Ναι. Πήγαμε εκεί, πραγματικά για τον παοξί δεν είναι. Ναι, δεν είναι για παοξί. Δεν είναι για η Φλωρεντία, όχι, είναι για άλλη φάση. Λοιπόν... Φίλες, λένε ότι ήταν παοξί σαν την Νάπολη αυτός που έπαθε το έμβραγμα. Έπαθε κοινωνιολογικό σοκ. Σοκαρίστηκε. Σοκαρίστηκε μετά. Που άμα έχει συνηθίσει από Νεάπολη να πάει στη Φλωρεντία, σου λέω πλακώστρατο κάτω, μουσεία, πινακοθήκες, βιβλιοθήκες, αρχαία ιστορία. Είναι μια πόλη. Είδε ένα πίνακα, λέει. Ναι. Είδε ένα πίνακα που είχε φρούτα ζωγραφισμένα και αυτό νόμιζε ότι ήταν σε οροπολία στην Νάπολη. Πήγε να πάρει το φρούτο και τρόμαξε. Τρόμαξε. Ναι. Για τέτοια. Και όμως, φίλε, στη Φλωρεντία ο Πάουκ είναι αίτητος, δύο φορές πήγε. Και διπλό. Και ισοπαλία, έτσι. Ναι. Λοιπόν, 90-90-90, ανοίγουμε τις γραμμές. Να πούμε ότι ήρθε στην Αθήνα, αυτή είναι πολύ φρέσκια είδηση. Θέλετε να... Ναι. Τι θέλετε, από τι. Κατελήφθη από το σύνδρομο Σταντάλ. Αυτός ο τύπος. Ναι. Τι σύνδρομο είναι αυτό, ρε Κωνσταντίνε Σταντάλ. Του Πόξη το σύνδρομο. Του Πόξη, Σταντάλ. Πάει σε πολιτισμένο έδαφος. Ναι. Να μην πάμε σε τέτοια μέρα. Τι δουλειά έχει τα παιδιά. Πάμε καλά. Γι' αυτό καλό ήταν. Αλήτικη πόλη. Άμστερνταμ, Βερολίνο. Ναι, αλλά να πάμε σε αυτές τις πόλεις χάνουμε ενέργεια πολύ ρε. Ναρκωτικά να έχει, όπλα. Ναι. Ληστείες να γίνονται. Ναι. Παραβατικές συμπεριφορές. Παραβατικές συμπεριφορές. Για τέτοια είμαστε. Λοιπόν, ήρθε ο Βράνιες. Πού? Στην Αθήνα.
και ανέρτησε στο Instagram. Αυτή είναι πολύ φρέσκια είδηση. Ναι. Επέστρεψα σε καλό δρόμο. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν. Τα θέλει ο πισινός του να ψοφίσει την πείνα ο Βράνιας. Μάλλον θέλει να επιστρέψει Νάικ, αφού δεν του κόλλησε στην Άντερλεχτ. Ναι. Τώρα με ποια μορφή, αν θα είναι δανεικός, αν. Εντάξει. Φέτος αρκεστή στην τριτοτέταρτη θέση η ΑΕΚ. Δεν μπορεί παραπάνω. Η ΑΕΚ του Ζαφυρόπουλου. Ναι. Ζήτα Ελλάς. Πού το θυμήθηκε ο Ζαφυρόπουλο, ρε φίλε. Ναι. Μετά τον Μπάρλο το χάος. Ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα στα φιλαράκια μας. Να μην πούμε καλημέρα. Θες, τι θες, να ρωτήσουμε τα φιλαράκια. Ρώτα κιόλας. Ναι. Αν κάποιος από μας ακούει, στεναχωρέθηκε πραγματικά για τον διαιτητή. Για τον Τζίλο. Που είναι το... σε λύπηση, να πούμε. Ναι. Κρίμα το παλικάρι, ας πούμε. Έτσι πως το θέτεις, θα σου πει, οι περισσότεροι θα σου πούνε ότι δεν λυπούμαστε. Αν λυπήθηκε. Αλλά το σκηνικό όλο, σαν σκηνικό, είναι άθλιο. Είναι με... Η χώρα σου είναι άθλια. Εμείς την έχουμε φτιάξει στην χώρα μας. Οπότε οι πολιτικοί μη... και οι πολίτες. Ωραία. Έτσι, που αφού βγάζουμε... είναι άθλια η χώρα που ζούμε, ναι. Άθλια θα είναι και τα προβλήκια. Στεναχωρεθήκατε, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Θεωρείτε υποκριτικό το δημοσιογραφικό λόμπι και τη ΠΑΕ που στείλανε αναφορές. 100%. Μπράβο. Εδώ συμφωνούμε μαζί. 100% και για τις ΠΑΕ και για τους δημοσιογράφους. 100%. Εγώ γελούσα όταν τον πλακώσατε. Αυτός λέει, είναι και το ανθρώπινο κομμάτι, ρε φίλε, δεν το βάζεις μέσα. Δεν είμαι φιλάνθρωπος, φιλόζωος είμαι. Ναι, αγαπάς μόνο τα ζώα. Ναι, ναι, αλλά αγαπάς και κάποιους ανθρώπους. Ναι, αγαπάς την Ευγενούλα. Ναι, ναι. Άρα, ναι, human being είναι και εγώ. Αν πάει διαιτητής Ευγενούλα και διαιτητή, θα στεναχωρεθώ. Θα στεναχωρεθώ. Για το διαιτητή τον άλλο, γιατί να στεναχωρεθώ. Για να ακούσουμε τον κόσμο, θα μας πει. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε. Ω, καλό στο Μάνο. Καλό στο γλυκό μας αγόρι. Καλημέρα, Νίκο μου. Καλημέρα, Κωστάκη. Ωραία, όμορφα γενικά. Χθες βγήκα για να πω μια άποψη δική μου και καπάκι δέχομαι μια επίθεση από έναν κύριο μετά από μένα. Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Χωρίς λόγο, χωρίς αιτία και κατηγορεί άνευ λόγου, ναι. Εμένα την ομάδα μου μιλάει για πανεπιστήμια, για ιστορίες. Να πληροφορήσω λοιπόν τον φίλο μου ότι εγώ στη ζωή μου δεν έχω σηκώσει χέρι σε άνθρωπο, ότι δεν έχω κάνει ποτέ τέτοιου είδους μαγκές, δεν με εκφράζουν αυτές. Ναι. Ο κύριος Δαυτόπουλος μπορεί να σας το πει ο ίδιος. Ναι. Ποτέ δεν θα πάω να χτυπήσω έναν άνθρωπο με άλλους 20 παρέα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ πήρα από την άποψή μου να κάνουμε το χαβαλέ μας και να πω για την ομάδα μου. Όσον αφορά τον διαιτητή, κύριε, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Αυτός είναι ο μηχανισμός του ποδοσφαίρου, του βρώμικου ποδοσφαίρου. Εδώ και δεκαετίες, έτσι. Εδώ δεν και χιλιετίες μπορεί. Εντάξει, από τότε, ότι... ναι, από το 50 ρε παιδί μου, το 60. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Αυτός είναι ένας βρώμικος μηχανισμός. Είναι όλοι στο κόλπο. Είναι η ΕΠΟ, είναι οι διαιτητές, είναι η λειτουργοί υποτίθεται του ποδοσφαίρου που δικάζουνε και καταδικάζουν ομάδες με το έτσι θέλω με τον Ταϊλίκη να μένουν οι Λεβαδιακοί, να πέφτουν οι Αστέρες Τρίπολη και οι Αστέρες Τρίπολης αυτά τα χωριά και να μην πέφτουν ποτέ. Ναι. Αυτά είναι όλα βρώμικα. Και δυστυχώς βλέπω, για να μην κρατάω και τη γραμμή σας, πολύ άσχημες εξελίξεις. Τι εννοείς, Μάνο, πολύ, γιατί όλα αυτά τα χρόνια τι πολύ άσχημες. Μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, τα ξεχνάμε. Βλέπω και ξανά μανά χωρίς να κάνουμε τίποτα, συνεχίζουμε. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ναι, πιστεύω ότι θα δούμε πράγματα και θάματα και στα αθλητικά δρόμενα, αλλά και στα πολιτικά δρόμενα. Μακάρι, μακάρι. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Ωραία, τελείως. Να ξεφύγει. Μάνο, έχεις μηνυματική κόντρα από έναν επίσης φιλαράκι της εκπομπής. Απλά μου λέει δεν μπορώ να βγω γιατί είμαι στη δουλειά. Λέει, εγώ συμφωνώ, λέει. Ο Μάνος λέει ποτέ δεν σήκωσε χέρι, όπως λέει. Αλλά πολλές φορές με αυτά που λέει, έτσι, προκαλεί. Έτσι, ελάτε καθά. Τζόγλιο, να, μαμά μου σου του. Θέλω απάντηση. Άμα ο κύριος θα μας βρείτε μπροστά σας και αυτά. Και εσείς δεν πάτε και αυτά. Είναι τα πιστεύω ενός ανθρώπου που αγαπάει μια ομάδα. Ναι. Το πώς το παίρνει ο καθένας και αν το κεφάλι του πηγαίνει μόνο στη μαγιά. Ναι. Είναι θεωρώ. Τέλος. Γιατί υπάρχει η καζούρα, έτσι. Ναι. Υπάρχει η καζούρα. Ναι. Εντάξει, το πας δηλαδή πηγαίνει... στο πιο ανάλαυρο, άσχετα αν εκείνη την ώρα βγάζει λίγο ορμή, ρε παιδί μου. Πάμε. Ένα λεπτό να τελειώνω, κύριε. Ναι. Εγώ να πεις αυτό τον κύριο σ' απάντηση ότι ήμουν εδώ και χρόνια οπαδός ο οποίος έβγαινα με το όνομα και το επίθετό μου.
Ισχύει αυτό. Ισχύει. Από τους λίγους που πραγματικά το έκανε. Να σε καλά, Μάνο. Να σε καλά, φιλαράκι. Ένας πάει με απειλή ότι θα έρθει εδώ να κάνει μαντάρα. Τι λέει, τι λέει. Αλλά πάξα να κατηγορήσει τον Κυλική. Θα κατέβω, λέει, θα αρχίσω στι κουτουλιέ. Άντε, μπράβο, τέτοιε μέρε. Και λέει ταταροκέφαλο. Όχι, αυτού θα του φοβάσει του ταταροκέφαλου. Ένα, αυτό ταταροκέφαλο. Τερατογέννηση. Ναι, ταταροκέφαλο, πρόσεξε τώρα, γιατί αυτοί ρίχνουν κουτουλιά σε τείχο και σπάει ο τείχο. Γι' αυτό λέμε. Ναι. Μηταράδε. Ναι. Αυταράδε. Ναι. Χειροδύναμοι. Ναι, ναι, σε πιάνουν τα χέρια και σε ζουλάνε λε και σε φρουιζελέ. Δεν είναι το πρότυπο άντρα όμω. Ναι, εντάξει, και άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Είχαμε και δηλώσει βασιλιάδα τη σχολιά. Γεια σας, παιδιά. Νάτος. Καλώς το να. Νάτος. Λοιπόν. Στεναχωρέθηκες, φίλε, για τον ξυλοδαλμό του διαιτητή. Κοιτάξτε να, δεν είναι θέμα στενοχώριας, είναι θέμα ανθρωπιάς. Ένα. Α, μπράβο. Αλλά από τη στιγμή που αναλαμβάνεις να γίνεις διαιτητής, γνωρίζεις και το ρίσκο που παίρνεις. Άλλο λέω. Στεναχωρέθηκες. Δηλαδή είπες κρίμα το παιδί. Είναι θέμα ανθρωπιάς, όπως το είπε. Εγώ είναι θέμα ανθρωπιάς. Μπορούσα να τον αφήσω σαν κάτι. Βρε, δεν αγώ, ξέρω εγώ. Άλλο σε λέω. Εσύ στεναχωρέθηκες. Έτσι και έτσι. Λοιπόν, έτσι και έτσι. Να σου τώρα θα σας από πράγματα της ψυχούλας λοιπόν, σου. Άστα τα λόγια. Άρα δεν στεναχωρέθηκες. Όσον αφορά εσάς τους δύο τώρα, σας θα έχω ετοιμάσει τα... Τα πακέτα. Τα πακέτα. Λοιπόν, άλλο, αναφέρατε για τον Γεωργάτο. Ναι. Επιθετικός πολύ καλός. Αμυντικός υστερούσε. Γι' αυτό είχε προτιμούσα τον Κασάπη ή τον κορυφαίο όλων που λεγόταν Βαμβακούλας. Ναι, Βαμβακούλας. Που μέσα έξω. Είχε κάνει μια δήλωση και έλεγε το καλύτερο μπακ το αριστερό θα βγει στην Ελλάδα όταν σταματήσω εγώ το ποδόσφαιρο και είχε δίκιο τότε. Ναι. Εξαιρετικός ο Βαμβακούλας. Εγώ θεωρώ τον Βαμβακούλα. Ναι. Ο οποίος μέσα έξω δεν τον ξεχώριζες. Για παράδειγμα, υπήρχαν παίχτες μεγάλοι. Κούδας, Δελικάρης, Χατζηπαναγής. Ναι. Που άλλοι παίχτες ήταν στη Θεσσαλονίκη. Άλλοι παίκτες ήταν όταν... Αυτό είναι κατηγόρια. Κούδας, Δελικάρης και Χατζηπαναγής λες. Φεύγανε από τα γήπεδά τους και ήτανε... Άλλοι παίκτες ήταν μέσα στην έδρα τους. Άλλοι παίκτες ήταν όταν βγαίναν. Για παράδειγμα, 10 χρόνια εδώ ο Κούδας δεν ακούμπησε μπάλα. Πού? Σαράβης, Τερζανίδης ήταν αυτοί οι οποίοι δεν καταλαβαίναν τίποτα. Πού δεν ακούμπησε μπάλα. Στην Κατερίνη. Α, στον Πυρικό. Στη δεκαετία του 60. Λοιπόν, καλά, η δεκαετία του 60 ήταν μικρός ο Κούδας, έτσι. Επίσης, ο Κασάπης ήταν συμμετρικός μπακ, το ίδιο ήταν και επιθετικά, το ίδιο ήταν και αμυντικά. Ναι. Ο Γιωργάτος ήταν πολύ καλός. Πιο κάτω από τον Ρομπέρτο Κάρλος, ο οποίος μόνο μπροστά ήταν καλός. Εντάξει, εδώ στην Ελλάδα ο Γιωργάτος είχε τις καλύψεις τότε με τα κοράκια δεξιά-αριστερά, γλίτωνε πράγματα. Ναι, μόνο μπροστά. Αλλά ήταν παιχτάρα μεσοπιθετικά, έτσι ο Γιωργάτος. Ναι, παιχτάρα από τη μέση και μπροστά. Εντάξει, είχε και τον Τζόρτζεβιτς εκείνο τον καιρό και συνδυαζόταν ωραία. Τι πλευρά, από πίσω, ήταν αυτό. Αν είχε το Σαραβάκο, έψαχνε να τον βρει. Ναι, ναι. Αν είχε αυτή το Χατζή Ιωάννογλου, θα έψαχνε να του βρει. Ναι. Τα λέμε, Κυρκό, σας ευχαριστούμε. Γεια σου, Γλυκό Αγόρι. Τι άλογο, αυτός ο Τζόρτζεβιτς, φίλε. Τον είχα δει πρώτη φορά στην Τούπα με τον Πανελλαδικό και λέω πάρτε τον αυτόν. Ναι. Πάρτε τον. Ναι. Πήγε μετά από 6 μήνες ο Ολυμπιακός. Ναι. Τι άλογο ήταν αυτός ο Τζόρτζεβιτς, φίλε. Ναι. Πραγματικά νομίζω ότι άφησε το στίγμα του. Βέβαια. Γιατί ό,τι και να έλεγε ο Λίγκο, άντε έχω τον Τζόρτζεβιτς, ρε φίλε. Ναι. Και τι να τον πει εσύ. Ναι. Παίχτη κλάσου, έτσι. Είχε Τζόρτζεβιτς, είχε Γκαγκάτσι, ό,τι θες. Καλά, του είχε αυτού, είχε στάνταρ. Επειδή είπα νωρίτερα ότι έφαγε κόκκινη ο φίλο μα ο Χαρίση. Να πούμε ότι έβαλε γκολ ξανά ο Λάμπρου όμως, έτσι. Ο Λάμπρου είπαμε το καλοκαίρι. Με τη Φορτούνα Σιτάρθε στο κύπελλο. Το καλοκαίρι ο άνθρωπος. Να δει με το καλό τον περιμένουμε τον Λάμπρου. Έχετε εκεί όλα τα λιμά στα εξτρέμ. Με το καλό τον περιμένουμε τον Λάμπρου. Το ναι, με το καλό. Πείτε τώρα από το όπλο ότι είδε την μπάλα ο Λάμπρου. Πεχτάρα. Καλημέρα. Πεχτάρα. Και στις τρεις θέσεις, έτσι. Ναι. Καλημέρα, ναι. Ναι. Καλημέρα. Την εκλεκτή κυρία. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Δώρα. Καλά είστε. Ναι, ναι. Καλά. Πήγες χθες στο γιο σε έμαθα.
Ναι. Εγώ πήγα να δω τον Αχιλλέα, ναι, γιατί είχαν ναι. γιορτούλα χθες. Μετά πήρα εγώ τηλέφωνο, γιατί είχα μια φίλη μου και δεν ήθελα κοντά της να πάρω. Α, τα λέγατε καφεδάκι, λέτε και τον καφέ, τον φλιτζάνι. Θάβετε κόσμο. Ναι, πράγματα, τα είναι δυσαιμονίες. Α, μάλιστα κυρία Δώρα. Εντάξει, δεν γινότανε. Κάθε μέρα, εντάξει, έχετε και τα δικά σας εκεί. Δεν μου λες κυρία Δώρα. Τα λέμε, από μικρούς είμαστε μαζί. Τους θάβετε, σε κουτσομπολιό. Εγώ είμαι. Ναι. Είσαι πιο παλιά της γειτονιάς. Άντε ρε εσύ. Δεν έχει, όλες πεθάνανε οι φιλενάδες μου παλιές. Πω, όλες πεθάνανε. Τι πεθάνανε. Όλες οι φιλενάδες παλιές. Φίλοι σε κούτελα παγωμένα. Έμεινα εγώ χωροφύλακας. Χωροφύλακας εκεί. Η φιλενάδος ασχολείται με μπάλα όπως εσείς κυρία Δώρα. Ορίστε. Η φιλενάδας που τα λέγατε χθες με την μπάλα ασχολείται. Ξέρεις, οι περισσότεροι της είναι πάοκο. Α, εντάξει, και εγώ έχω φίλους Αργιανούς. Αλλά δεν σέβομαι, εγώ ιδεολογία. Ναι. Και ποδόσφαιρο, ό,τι ομάδα είσαι, το σέβομαι. Το ξέρω, όλο τον κόσμο σέβεσαι. Δεν μου λες κυρία Δώρα, έφαγες κανένα μελομακάρονο. Έκανε η νύφη μου. Η πόντια. Ναι. Ξέρουν αυτές οι πόντιες, αυτά είναι μανούλες. Ναι. Αυτά είναι δυνατές πόντιες. Τα μιλιοκίτες, αυτά είναι ασύλληπτες, να πούμε. Αλλά τώρα είναι σε λαξιούχα, τι να κάνει, τα κάνει αυτή. Τα κάνει η πόντια η νύφη, εντάξει. Η πόντια είναι για αυτή τη δουλειά. Να μαγειρεύει. Εγώ δεν μαγειρεύω. Όχι. Λέει γενικά για τις πόντιες, για ποιο λόγο. Να στρώνει το κρεβάτι, να καθαρίζει. Και να μαγειρεύει. Αυτό είναι. Αυτά. Εντάξει, Κωστή, έχει και βρωμιάδες πόντιες. Αν διαβάσει το παιδί πρώτη δημοτικού, δεν ξέρει. Εντάξει. Τα πάθα γράμματα αλλιώτικα το παιδί. Ναι. Κυρία Δώρα μου, να σε καλά, κοριτσάρα μου. Να σε καλά. Σε φιλούμε. Είσαι αγαπημένη όλων, να το ξέρει. Έτσι. Τι πράγμα είσαι. Γιατί ρε, τι έβαλε στου πόντε τώρα του πυροβολά. Εγώ έχω φίλε πόντε που είναι καθηγητέ πανεπιστημίου τώρα. Τι μου λε τώρα. 110 εκατομμύρια και δεν πήρε προτάσει μάλλον ακόμα. Δεν πάρει το πάρει φέτο. Πόντιο μόνο. Εντάξει. Αφού είχε να κάνει, ρε φίλε, δεν είδε με τι έχει να κάνει εδώ πέρα. Καλημέρα, ναι. Ενώ αυτό είναι α πούμε φρόνιμο. Καλημέρα. Και ο Κόκαλ έκανε 3 χρόνια να το πάρει. Πώ έκανε. Έλα. Χρήστος Μελβούρνη. Γεια σου, ρε Χρυσταρά. Ναι. Λοιπόν, για το διαιτητή στεναχωρέθηκα για δύο λόγους. Στεναχωρέθηκες πολύ, είναι... ναι. Στεναχωρέθηκα, ναι. Αν και είμαι παοξής, έτσι, δεν θα έπρεπε να στεναχωρίζομαι. Επειδή είσαι παοξής, γιατί... στεναχωρέθηκες. Γιατί φέτος η διαιτησία σε πάει καλά. Δεν με πάει καλά, ρε Κωνσταντίνε, τώρα. Ναι, πώς με πάει καλά. Μία φάση σημαία την κάνατε. Το χέρι του Βιερίνα το έχετε κάνει σημαία λάβαρο. Με αυτό κινείστε. Στεναχωρέθηκε ο παοξής που χτυπήσαν τον διαιτητή. Φέρτε τα χαρτομάτιλα μάνεξ από δίπλα. Φέρτε τα. Αυτό περίμενε τόση ώρα, ρε εσύ. Ο παοξής στεναχωρέθηκε που χτυπήθηκε διαιτητής. Έλα. Έλα με όπλο τελέγγυα. Ναι. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Ελλάδα έχει γίνει ζούγκλα. Εντάξει. Καλά, ήτανε ζούγκλα, δεν άλλαξε. Σε κοσμικές χώρες γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, Χριστάρα μου, δεν έγινε, χώρι... δεν έγινε. Είναι ζούγκλα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, πού να γυρίσουμε, με σπάθα, με μπάκα, πού να πάμε. Τις προάλλες με τον μπίκα που κέγαζε. Μα δεν είναι κάτι καινούριο, το έχουμε δει. Δηλαδή, πλέον μας φαίνεται και νορμάλ. Έλα, ρε, τώρα παρκάρετε στις ράμπες, τώρα σας πείραξε που βάλεσαν το διαιτητή να πούμε. Έλα. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων. Αυτά. Γεια σου Χριστάρα, στη Μελβούρνη. Γεια σου Κορίνα. Τι είπες? Νίκη στον ΠΑΟΚ. Α, Νίκη στον ΠΑΟΚ. Άκουσα κάτι άλλο και λέω τι είμαι. Να σε καλά, αδερφούλη. Να σε καλά. Πάμε, καλημέρα. Μάλιστα. Ναι, καλημέρα, παιδιά. Εγώ μιλάω. Καλημέρα, φίλε. Σε ακούω στεναχωρημένο. Στεναχωρέθηκε που μπορέσαν το διαιτητή. Όχι, μπα, δεν νομίζω. Δεν στεναχωρέθηκε. Όχι, χαλαρό τον ακούμε. Χαλαρό. Κοίτα να δει. Εγώ πιστεύω ότι σε κάποιου διαιτητέ που έχουν κατά καιρού χτυπήσει. Άλλοι στεναχωριώνται, άλλοι αναλόγως τη συμπεριφορά του στο γήπεδο. Εγώ θυμάμαι τον Ευθυμιάδη, είμαι Παναθηναϊκός, ναι. Αθήνα, ο Άκης είμαι. Γεια σου, ρε Άκη. Λοιπόν, που λες, με τον Ευθυμιάδη θυμάμαι όταν το κοπανίσανε στη Λεωφόρο. Γιατί εκεί στεναχωρέθηκε κανένας. Όχι, δεν νομίζω. Εμείς τουλάχιστον δεν στεναχωρηθήκαμε. Σε όλο τον αγώνα προκαλούσε, το έπαιζε μάγκας ότι είμαι ο άρχοντας του αγώνα, αλλά με την κακή έννοια, όχι ξέρεις ο τύπος. Τον έβλεπε συμπεριφορά του. Και εμένα με χαλάει οι διαιτητές που ενώ τότε το παίζουνε μάγκες κατά την ώρα του αγώνα που είναι όντως οι άρχοντες και δεν τους μιλάει κανένας, μετά όταν φάνε τις ψηλές τους, άμα έχουν κάνει προηγουμένως τα άλλα που κάνουν τέλος πάντων, ναι. Βγαίνουν και κλαίνε σαν τις γυναικούλες ας πούμε. Ο Τζίλος πάντως δεν έχει δείξει, παρότι και εμένα με έχει αδικήσει και πρόσφατα είχε βγει, δεν έχει δείξει τέτοια στάση. Άρα λοιπόν δεν στεναχωρέθηκες. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο. Ναι. Συγκεκριμένος, εγώ τον είδα τον αγώνα Ξάνθη ΠΑΟΚ, δεν είδα και τίποτα φοβερό. Μια χαρά. Δεν έχει δώσει δικαιώματα ο Τζίλος. Ναι. Όχι.
Λοιπόν, ναι, δεν νομίζω τι έγινε. Παρότι και μέναμε για δικεύση, έτσι, να το πούμε έτσι αλλονικότητα. Στεναχωρέθηκες, φίλε. Όχι. Επόμενη γραμμή. Όχι, δεν στεναχωρέθηκε. Πάμε γρήγορα σε έναν ακόμα. Καλημέρα, ναι. Ναι, καλή σας μέρα. Καλώ στην καθαρή κρυστάλλινη φωνή. Ναι. Χρόνια πολλά, παλιγαριά. Χρόνια πολλά. Και ποιο πράγμα. Χριστούγεννα έχουμε, ρε Κωνσταντίνε μου. Ναι. Θέλω να διατυπώσω παρένεση προς τον Σαββίδη, Ιβάν και τον Γιωργάκη για την υπόθεση του Λάμπρου. Μην τυχόν και κάνουν το εγκληματικό λάθος να παραχωρηθεί, να πουληθεί. Ο Λάμπρου στην Ολλανδία, Νίκο και Κώστα, κάνει παπάδες. Τον είδαμε πίσω καλοκαίρι, ρε φίλε. Έχω δύο συναδελφούς οι οποίοι μου λένε ότι οι Ολλανδοί πάνε στο γήπεδο για να δουν τον Λάμπρου και όχι τους Ολλανδούς. Ήδη από ο Λάμπρου είχε έρθει εδώ για την άντερ, πότε είχε έρθει εδώ στην Τούμπα και ήδη στον ΠΑΟΚ το έχουν συζητήσει το θέμα. Ποιον έχει μάνατζερ ο Λάμπρου? Μακάρι και σας παρακαλώ να το αναδείξετε, όταν θα έρθει η ώρα. Τέλος, ωραία. Για το διαιτητή στεναχωρέθηκες? Καλές γιορτές και καλή χρονιά. Στεναχωρέθηκες? Όχι. Όχι. Δόμπρα παλικάρια έχουμε. Ακόμα ένα προλαβαίνουμε, Θανάση. Για χαρά. Για χαρά, γεια σου αδερφέ. Άμα ήταν κομμουνιστής θα κλαίγαν, τον κάνανε οδό τώρα. Οδό Τζίλου. Οδό Τζίλου θα τον είχαν τώρα, ναι. Θα βγαίνανε, θα κλείναν τον δρόμο, θα καίγαν τις τράπεζες. Ναι. Δεν είναι κομμουνιστής, δεξιό τον κόμμα. Δεν είναι. Λοιπόν, τι πράγμα είστε, τι πράγμα. Λοιπόν, αν θέλετε δώρα, μεγάλα, απίθανα δώρα, κατεβάστε το My Free to Go App. Κατεβάστε το My Free to Go App, διότι με το Flames to Go συγκεντρώνετε Flames. Ό,τι και αν κάνετε, τα ξαργυρώνετε μέσα στο ανανεωμένο My Free to Go App για να διεκδικήσετε απίθανα δώρα. Και αυτό το μήνα κυνηγάτε ένα Fiat 500 και ένα ταξίδι στον προορισμό που εσείς θέλετε. Το κυνήγι των Flames όμως δεν σταματά εδώ, γιατί κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα μπορείτε να ανακαλύψετε νέα δώρα μέσα από το My Free to Go. Σμαράγδα Μπασάκου εδώ δίπλα μου για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε τελευταίο ημιωράκι με κουβεντούλα. Επιστρέψαμε, Μετρόπολης ακούτε 95 και 5. Καλό πρωινό σε όλους, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Με Τάκη Ζαχαράτο στην πόλη μας από τις 7 του Δεκέμβρη. Είναι στο Θέατρο Βεργίνα με ένα ολοκένουργιο σοου που τα έχει όλα. Χορό, τραγούδι και φυσικά πάρα πολύ γέλιο. Μιλάμε για υπερπαραγωγή, τρομερά σκηνικά, πολλοί χορευτές, τα πάντα όλα. Και όσοι ενδιαφέρεστε, θα βρείτε στήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και στο ticketservices.gr. Οι παραστάσεις παίζουν κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Ανοίγουμε ξανά μανά το κέντρο, να πούμε καλημέρα και όχι μόνο σε όλο τον κόσμο. 90-90-90. Έχουμε κόσμο που είναι στην αναμονή Κωνσταντίνε. Πάμε συνεπώς κατευθείαν να μην χάνουν. Ρώτα τους. Τι, άμα στεναχωρέθηκαν. Να βγάλουν τα ισόψυχά τους. Σου είπα, όσον αφορά το κομμάτι διαιτητή, όχι, αλλά όσον αφορά το κομμάτι άνθρωπος, νομίζω ότι όλοι χαλαστήκαμε. Ναι. Άμα σκοτωθεί ένα σκύλο στο δρόμο και δουν ένα σκύλο, θα στεναχωρηθούν πιο πολύ, ή άμα δίνουν ένα διαιτητή. Ναι. Είπαμε, διαιτητές και πολιτικοί είναι στην blacklist όλων. Γι' αυτό α τον κόσμο να εκφραστεί να δούμε. Ναι, ναι. Okay. Πάμε να δούμε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, ο φίλος είμαι από Στουτγκάρδη. Έλα ρε φίλοι, από Στουτγκάρδη. Τι κάνεις? Τι κάνετε, καλά? Καλά είμαστε. Δεν στεναχωρέθηκα. Δηλαδή στεναχωρέθηκα το ανθρώπινο, εντάξει. Ρε στεναχωρέθηκες, δεν στεναχωρέθηκες. Δεν στεναχωρέθηκα. Τέλειος. Δεν έχει ανθρώπινο σκυλίσιο και βοδίσιο. Τέλειος. Δεν στεναχωρέθηκες. Αλλά... άμα δεις ένα σκύλο στον δρόμο να υποφέρει, θα στεναχωρηθείς. Δεν είναι και για το καρφί. Μάλιστα. Α, ούτε για το σκύλο. Δεν, ούτε για το σκύλο, ούτε για. Εντάξει, γενικώ δεν στεναχωριέται. Δεν στεναχωριέται. Για τον Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ στεναχωριέσαι που έχει γίνει, μην πω ότι έχει γίνει στην Ευρώπη. Ναι. Πολύ, πολύ. Να, είδες γιατί στεναχωριέται. Είδες γιατί στεναχωριέται για τον Παναθηναϊκό που έχει γίνει. Αλλά εγώ ήθελα, ήθελα να πω, οσότου κυκλοφορούν αυτοί εδώ οι καραπαπάδες. Οσότου. Ναι. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα σε αυτή την κοινωνία. Να βγάλουμε τους Μηδωρίδηδες έτσι. Φίλε, να σου πω κάτι, δεν φταίει Καρυπίδηδες, κανένας Καρυπίδης, κανένας Γκαγκάτσης, κανένας Μηλιορίδης, κανένας Καραπαπάς. Όλοι οι άνθρωποι και έχουν εδώ καλά... όλα, ναι, έχουν όλα καλά... ξεκινά πάλι εδώ από την ατιμορρησία. Ναι. Όποιος βγαίνει και λέει και φάει καμπάνα, δούμε, θα ξαναβγεί. Ναι. Πάλι εκεί καταλήγουμε. Σταμάτα ρε Παοξή εσύ, σταμάτα. Ναι. Είπαμε για τον Γκαγκάτση και φωνάζει. Όμα δεν μίλησα για τον Γκαγκάτση, για όλους μίλησα. Σιγά ρε αθώες περιστερές εσείς, σιγά. Σιγά βρε κουλτουριάριδες εσείς που βλέπετε θεατροπαράθλαση και συγκινείστε. Οι καραπαπάδες. Ο καραπαπάς είναι ένα γουρούνι δημοσιογραφικό, ναι, το οποίο έχει σκίσει τη δημοσιογραφική του ταυτότητα και έγινε ο παδός του Ολυμπιακού, γραφείο τύπου, ναι, και τελείωσε τη δημοσιογραφία. Ναι.
δημοσιογραφικό γουρούνι εννοώ. Ναι, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Κάνει τη δουλειά του. Όλα, φίλε, ξεκινούν από την ατιμορρησία. Βγήκες, μίλησες κατά διαιτητή μετά το τέλος του αγώνα. Καμπάνα, γεια σας, θα το κάνεις πολλές φορές. Τιμωρία. Ναι, ρε φίλε. Καμπάνα και καμπάνα. Φίλε, λοιπόν, Ολυμπιακοί. Έτσι λύνουν τα θέματα. Ολυμπιακοί, Παοξίδες, Αριανοί, Παναθηναϊκοί, οτιδήποτε ομάδα είστε, η βρωμιά είναι για όλους η ίδια. Απλά ο Ολυμπιακός είχε 20 χρόνια χωρίς αντιπολίτευση εμάς τους ανόητους, τους απένταρους. Ναι, θα μιλήσει, φίλοι, μισό λεπτό. Και έκανε αυτά που έκανε. Τώρα λοιπόν που ο Σαββίδης είναι εδώ, πληρώνει και ελέγχει, τους πειράζει. Σωστός. Ολόσωστος. Βρέθηκε στα 20 χρόνια. Μαζί σου είμαι, αυτό γίνεται. Στα 20 χρόνια ένα Σαββίδης. Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Όπως το είπες. Το είπες με τον Νίκη και με τον Σίγμα. Ο Καράπαπας και ο Μαράπαπας τώρα. Έλα, φίλοι, έλα, γόρι μου. Έλα, κουλώσε για την ομάδα σου. Πρέπει να παίζει πάντα με αυτή την εντεκάδα που είχε στη Λιβαδιά. Σου άρεσε ο Άρντα, Μπίσεσβαρ και Ζαμπά, ε! Ο Άρντα, Μπίσεσβαρ, αβλεπεί, δηλαδή ούτε συζήτηση δεν. Αλλάζουν την ποιότητα και το τελικό όλη τη ομάδα. Ναι, ναι. Οκ, okay, να του δούμε και σε και, διάρκεια. Και να προσέχει, έχει ακόμα πάρα πολλού. Έχει πολλού αγώνε και να σε δέχουν στη μένη στη γωνία. Άντε να δούμε, δε, το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να προσέχουμε. Έτσι, από εκεί πέρα θα δεν προσέχουν, τι, η κοροϊδά του έχει. Καλημέρα, φαίνεται ότι προσέχουν πάντως. Εδώ πήρανε την Ξάθη. Φαίνεται ότι προσέχουνε. Δεν προσέχουνε. Ναι. Έχει λεφτά, ρε. Τι είναι αυτή. Εδώ, στο. Σ' αρέσει αυτή, ναι. Άμα τα πράσινα. Άμα τη δει το πρωί να μα ξυπνάει, θα σου πω άμα είναι ωραία. Καλά, όλε οι γυναίκε δεν το ξέρει ότι πριν. Χωρί το σοβά είναι 50% και εγώ, κάτω. Αν βάλω κουστούμι, γραβάτα, ξυριστό. Ομορφόπεδο. Αυτού του αγόρι μου. Αυτού του γλυκό μου αγοράκι. Ακουμπαράκι μου. Αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση όμω. Αλλά όλε με σοβά χάνουν τουλάχιστον. Βράσε την 50%. Τι την έχουν. Κιλά σοβά τώρα. Έχουν βάλει σοβά. Στην τηλεόραση άλλη στάι δεν μπορεί να κουνεί τα μάτια από τι πλάτε. Παγώθηκε με τη στάι. Κάθε μέρα την έχει εδώ εσύ τη στάι. Θα γίνει με τη στάι τώρα αυτή. Σαν τη γιαγιά τη BB Boy και την έχουν τσιτώσει τα μάγουλα, να πούμε. Καλημέρα! Ναι! Ναι! Βένικο! Έλα, γόρι μου, έλα, γόρι μου! Άντε, ρε, πού είσαι, ρε! Έλα, ρε, πασάκα μου! Έλα, ρε, φίλα, το φιλαράκι μου! Το φιλαράκι μου, κάτω και στην άλλη. Καλημέρα, παλικάρια μου! Έλα, γόρι να μου πει. Θα πω κι εγώ χρόνια πολλά. Στην κυρία Δώρα, την αγαπημένη για όλου μα, τη εύχομαι το υπόλοιπο τη ζωή, όσο κι αν είναι, να είναι έτσι επιτυχημένη. Το δικό σου πόσο θα είναι δηλαδή. Όσο, 100. Εσύ 100. Πόσο είσαι. Εγώ είμαι 80. Έχουμε ακόμα. Α, και λες για την κυρία. Έχουμε ακόμα, και... παλίκαρος είναι. Λοιπόν... Και λέει για την κυρία Δώρα. Ναι. Ναι. Η κυρία Δώρα είναι 93. Πόσο είναι. Μια γυναίκα, μέρα κυρία και λάτα σκεράσω τσίπουρο στην Κρήτη. Άσε, μην ξοδεύει. Όχι. Γιατί όχι, εγώ θα έρθω, ρε φίλε. Εγώ θα έρθω, αρετσού. Πάρ το γουρούνι. Θα έρθω, Νέα Κρήτη. Θα έρθω, πού είσαι ακριβώς, θα έρθω να σε βρω γιατί σε γουστάρω. Θα τα ξαναπούμε. Τους φακίδες κανείς δεν τους είχε χτυπήσει. Ποιους χτύπησε. Τους φακίδες. Ήταν πολλοί οι φακίδες, ο Φακής και οι φακίδες ήταν πολλοί τότε. Α, Κωνσταντινέ, μούγκα είσαι για τους φακίδες. Κανένας δεν τους χτύπησε. Αλλά εγώ δεν είναι μόνο αν στεναχωρέθηκα για τον άνθρωπο. Ναι. Έχουμε και ευαισθησίες, δεν είμαστε να πει και... Ναι, σιγά, μη σε πιάσει κανένας πολύποδα, σιγά. Αλλά ένα άλλο πράγμα, άστο τον Κωνσταντίνα λέει. Είναι αγαπητός ο Κώστας, ό,τι και να πει. Έχει το αλάθι του Πάπα. Ένα άλλο πράγμα, ότι βλέπω ότι η κοινωνία μας ζούγκλα. Δεν μας αρέσει ο Σκάι, τον ανατινάζουμε. Πώς το λέει τον άνθρωπο? Δεν μας αρέσει η καθημερινή, την ανατινάζουμε. Δεν μας αρέσει η αντιπολίτευση να την ανατινάζουμε. Δεν μας αρέσει η κυβέρνηση να την ανατινάζουμε. Ρε φίλε, είναι λογικό να γίνει ζούγκλα. Είναι λογικό να γίνει ζούγκλα. Δεν μας αρέσει ο διαιτητής, τώρα σπάμε στο ξύλο. Αυτό πρέπει να δίνουμε για λίγο ανάπηρο. Τι να τον κάνουμε. Δυστυχώς ο νόμος της ζούγκλας επικρατεί εδώ και πολλά χρόνια. Νίκο μου. Ναι. Καλά, φίλε. Νίκο. Πόσες χιλιάδες. Τον έκοψε τον άνθρωπο. Ναι. Τον έκοψε. Τι πράγμα. Πριν από... Εσύ δεν ξέρεις πώς το λέτε, θα πιεις τσίμπουργκ. Γιατί δεν θυμάμαι πώς το λένε, δεν είναι κακό. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν θυμάμαι πώς το λένε, πώς θα βρεις το εστιατόριο που είναι. Θα βρεθούμε, ρε, αυτό είναι το μόνο εύκολο. Όταν οι άνθρωποι, η Θεσσαλονίκη πριν 50 χρόνια ήταν 500.000, 400. Ναι. Και τώρα είναι 2 εκατομμύρια. Ναι. Φυσικά θα υπάρχει ζούγκλα και θα μαχαιρώνεται ο ένας με τον άλλον. Είμαστε πολύ πάνω στη γη. Πρέπει να αραιώσουμε. Τώρα να επιδημία θα γίνει. Να πάμε να ζήσουμε σε κανένα άλλο πλανήτη. Μάλλον. Άλλο λέω, ρε φίλε. Πάνε να ζήσεις σε άλλο πλανήτη. Πολλοί είμαστε. Ναι. 7 δις είμαστε. Too much είμαστε δηλαδή. Πολλοί. Υπερβολική. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Άμα πιάσει κι άλλα λιμάνια. Δηλαδή δεν μου λες τώρα, κάτσε ρε φίλε, κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή στην Κίνα, εκεί που είναι ένα δισεκατομμύριο, γιατί δεν ισχύει ο νόμος της ζούγκλας όσο εδώ στην Ελλάδα που είμαστε 10-11 εκατομμύρια. Τι ισχύει η ζούγκλας. Τι, βαράνε διαιτητές, σκοτώνουν κόσμο, κάνουν ράνους στην Κίνα. Όχι, χριστιανικά ζουν στην Κίνα. Χριστιανικά. Όχι, μια χαρά. Βγάλα νόμο να μην κάνουν παιδιά. Τι λες, σταμάτησα να κάνουν παιδιά, βέβαια, όμορφα πράγματα, τακτοποιημένα.
Πάμε. Εσύ λες, εγώ συμφωνώ ότι είμαστε υπερβολικά πολύ. Το 1970 ναι. Στη γη ήμασταν 4 δις. Ναι, τώρα πήγαμε 6. Πόσα? Τώρα πάμε 7. Σε 50 χρόνια μέσα. Ναι. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Ναι, είναι πρόβλημα, είναι πρόβλημα. Δεν πρέπει να καθαρίσουμε μερικοί. Άρα να μην κάνουμε πολλά παιδιά, λες. Όχι μόνο αυτό, και ναι. Τους ζαβούς από τον Κιάδα από πάνω. Κωνσταντίνε, ψυχούλες είναι όλοι. Οι ζαβοί. Τι ζαβοί και. Επειδή είναι πελάτες οι δικοί μου. Και μπογκότα, δεν καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώ να. Ακούτε? Ναι. Κουλ, πώς πάμε? Ο αργός είναι. Εντάξει, εδώ την παλεύουμε, παρεούλα, μια χαρά γορή είναι εσύ. Πολύ σύγκολα εγώ, ραπ. Κουμπαράκι μου είναι, αφού έχουμε ιδιαίτερη σχέση, δεν ξέρετε εσείς, δεν νιώθετε. Ρε Ραπτόπουλε, γιατί ρωτάς αν στεναχωρηθήκαμε? Δεν κόβω τη μάπα σου να στεναχωρέθηκες. Τι είναι ο αδερφός μας ή ο ξαδερφός μας? Δεν χαλάς. Μ' αρέσεις. Ψυχρός ουκρανός αγόφτων ακροατών. Η οικογένειά του θα στεναχωρέθηκε. Έτσι ακριβώς. Ναι. Ο Τσοκατζόπουλος αν πεθάνει θα στεναχωρεθείς. Σαν Παοξής. Θα κλαίω με μαύρο δάκι. Μ' αρέσεις. Ωραίος Ντόμπρος, Παοξής Ντόμπρος. Ωραίος Μπρουτάλ. Αυτοί είμαστε. Παοξής Μπρουτάλ, ωραίος. Και κάτι άλλο. Έλα Κωνσταντίν, έλα. Πρέπει να παιχτεί το βίντεο του Καραμπαμπά μετά τον αγώνα της Ξάνθης Ολυμπιακού. Ναι, είπε χοντρά, είπε πολλά. Είναι χοντρά. Γιατί εκεί παλιά, άμα θυμάσαι Νίκο και Κώστα, και παλιά με τον Ολυμπιακό, ποιος ήταν ο Ράμπο? Ναι. Πρόσεξε. Ο Ράμπο ποιος ήταν? Πρόσεξε. Ο Μητρόπουλος ήταν, ποιος ήταν? Ποιον είναι? Ο Μητρόπουλος. Ναι. Δεν έκαμε τα ίδια ακριβώς όμως ο Καραμπαμπά. Είπαμε, οι δηλώσεις μετά τον αγώνα που απευθύνονται σε διαιτητές θα πρέπει να σταματήσουν. Εσείς άμα βρίζετε στο ράδιο όλη μέρα δευτεροαδρώνες. Ναι. Ναι, βέβαια. Τι θα κάνει? Άμα βρίζουμε. Γιατί το κρατάει? Όλη μέρα, άμα βρίζουμε. Ξεκινάμε εδώ και αρχίζουμε. Μπίνε λύκια. Τι. Αν βρίζουμε. Αν βρίζουμε. Εμεί προσέχουμε. Γιατί έχει τιμωρία γι' αυτό. Αυτό θέλω να πω. Ότι αν υπάρχει τιμωρία. Γιατί το κρατάει τον Καραμπαπά? Ναι. Για ποιο λόγο τον κρατάει? Ναι. Τον Καραμπαπά γιατί τον κρατάει για να κλαίει. Για να περνάει μηνύματα δίδεν αδικία. Α, μπράβο! Αυτός είναι ο λόγος. Αλλά τον κάθε Καραμπαπά. Θα ρωτήσει τον Καραμπαπά. Αν στεναχωρέθηκε για το ξύλο που έχει. Αφού δεν στεναχωρέθηκες εσύ. Καλά, σα στεναχωρεθεί ο Καραμπαπά. Φύγε Κωνσταντίνα από Κότσα. Καλά Χριστούγεννα να είσαι καλά, αδερφέ. Τον Καραμπαπά να έχει ευαισθησίες. Ναι, μπα δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω χθες έτσι από τη στεναχώρη μπορεί να έφαγε 3 καρμπονάρες, 4 κρέπες και 3 πιτόγυρα μαζί. Πρέπει να κάνει δίαιτα. Πρέπει να κάνει δίαιτα, αλλά γενικότερα είναι αυτό που είπε και πριν. Και το σχολίασα κι εγώ. Καμπάνα. Δεν απαγορεύεται να μιλάμε για διαιτητές. Τέλος. Η διαιτησία είναι πολύ καλή. Δεν πάει τρένο μια ομάδα. Είναι ανάλογα. Ένας δεν παίρνει, παίρνει ο άλλος, δεν παίρνει ο άλλος. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι άριστη. Έπεσε η χούντα του Ολυμπιακού, την έριξε ο Σαββίδης. Πάει. Τελείωσε. Μαγιά του. Αυτή είναι η ιστορία. Μαγιά του, του Σαββίδη. Έριξε τη χούντα του. Ναι, αλλά πρόσεξε, την έριξε τη χούντα και δεν κάνει ο ίδιος χούντα όμως. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, εντάξει, δεν μπορεί ακόμα. Ναι, θα δούμε, θα γίνει στην πορεία. Αλλά μπορούσε μια χούντα. Αλλά δεν κάνει χούντα. Μην μου το παίζει ότι είναι και καλή άνθρωπη. Δεν παίζω τίποτα. Είστε καλή άνθρωπη. Όχι, δεν λέω τίποτα. Αλλά αυτό που βλέπω το πρώτο δείγμα δεν είναι χούντα. Ναι, δεν είναι. Έριξε σου λέω τη χούντα. Από εκεί και πέρα, ό,τι μπορεί να κάνει, θα κάνει. Ναι. Όπως κάνουν όλες οι ομάδες. Ναι. Και ο Ολυμπιακός που δεν έχει ακόμα την κούντα, πάλι μπορεί. Κάνει. Μην μου το παίζετε παρθένες υπόξιδες. Όχι. Πάμε. Απαγορεύεται. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Φίλε, καλημέρα. Είπαμε. Καλημέρα. Πάμε. Καλημέρα, Μποντζόνο. Καλημέρα. Νίκος από Αγγλία, παιδιά. Παοξή. Αγγλία, πού είσαι, ρε φίλε? Τσίμπεχαμ, είχαμε ξαναμιλήσει. Στο Τσίμπεχαμ, ναι. Για τον Φραγκφρι. Ρε παιδιά, εντάξει, όχι, δεν στεναχωρήθηκα για το χτύπημα που έγινε. Φυσικά κάνει στεναχωρήθηκα. Στεναχωριέμαι σαν άνθρωπο όμως, δηλαδή άμα έχει πάθει κάτι σοβαρό που έχει πει και ο Αλέξης Κούγιας ότι μπορεί να μείνει παράλυτος. Εκεί είμαστε μαζί, αυτό είναι το θέμα. Συγκινηθήκαμε. Ρε παιδιά, άλλο πράγμα όμως ήθελα να ρωτήσω. Πείτε μου έναν διαιτητή ο οποίος έστησε αγώνα, δεν λέω ότι ο Τζίλος είναι, λέω έστησε αγώνα έναν διαιτητή και έφαγε την ποινή που του άξιζε. Ναι. Όπως φυλάκιση ή όπως πρόσημο εκατοχιάδες. Για τον Παπαχίτσιο δίνατε στην Τούπα, τον κάνατε μαύρο στο ξύλο στη συνδέρτρια επισήμων. Εκεί στεναχωρεθήκατε. Εκεί πέρα, εσείς, έναν διαιτητή, όχι. Βγάζετε και ανακοινώσεις. Βρε στο 0-2 πάω Ολυμπιακό, στον παρατηρητή που πλακώσετε στις μάπες. Πότε έγινε? Ναι. Δεκαετία 90. Πότε έγινε αυτό? Δεκαετία 90. Τι έγινε? Που πήγανε μέσα και τους δίνανε. Γίνανε πολιτισμένοι παοξίδες και βγάζουν ανακοίνωση. Μα ποιος είπε ότι είμαστε πολιτισμένοι? Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουν. Καθίστε καλά. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουν. Στεναχωρεθήκατε. Αν δεν είναι κατάπτυστα αυτά για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Αν δεν αλλάξουν τις τιμωρίες που είναι ενάντια στους διαιτητές. Έτσι. Και όχι έρχεται ο διαιτητής και μου λέει επειδή εγώ δεν παίρνω 10.000 το μήνα, θα τα πάρω από τον ένα πρόεδρο της μιας ομάδας. Θα τα βάλω στη τσέπη μου. Κουβαρντάδες, όταν πάτε και στις εκλογές της ΕΠΟ, πάτε ταΐστε τον εκάστοτε λιγούρι πρόεδρο της ΕΠΟ για να πάρετε τις ψήφους. Μετά φταίνει οι διαιτητές και τους δέρνετε. Λιγούριδες. Πάμε, επόμενη γραμμή. Πρέπει να αλλάξει όλο το σύστημα. Όλο το σύστημα. Το κόκκινο πρέπει και όλο το σύστημα. Πρέπει και πρέπει. Πρέπει να γίνει, ναι, πρέπει να γίνει όπως είναι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Κανονικά. Ναι. Να υπάρχει και καμπάνα για την κακή διαιτησία. Τι δάσκαλοι, τι καθηγητές. Κανονικά, διορισμός. Είναι ο διαιτητής διορισμένος. Ναι. Φίλε, τα πήγες καλά. Ναι. Συνεχίζει. Δεν τα πήγες καλά. Πάνε δύο δηλαδή, χρόνια. Οι δάσκαλοι καθηγητές δεν τα παίρνουν δηλαδή. Όχι, φυσικά κάνουν τα μαθήματά τους. Ναι. Ναι, φυσικά. Δηλαδή, εγώ άμα έχω λεφτά, δεν μπορώ να το δώσω να με περάσει την τάξη, νομίζεις. Έλα ρε Κωνσταντίνε, γιατί τα ισοπεδώνεις όλα. Εγώ... Τι να περάσει την τάξη τώρα, έχουμε τέτοια. Εγώ τρίτη ηλικίου είχαμε ένα που δεν πέρναγε την τάξη, ναι. Και ο μπαμπάς έδωσε τον καθηγητή, πέρασε. Πότε έγιναν αυτά, 1970? 80. 80. Μάλιστα. Δεν πέρασε. Όλα τα παραβατικά εσύ τα έχεις, ναι, συναντήσει και τα έχεις. Έλα, τι έχω κάνει. Όλα τα παραβατικά. Τραβάς, προσελκύσεις, την παράβαση. Σε μια τέλεια κοινωνία, στα μάτια τα δικά μου βλέπονται οι παραβάσεις, να πούμε. Εγώ ξέρω ότι αν θέλεις, το λύνεις το πρόβλημα. Αν θέλεις. Δεν θέλουμε τόσα χρόνια. Καλά κάνετε. Τότε μην φωνάζετε. Κάνουμε. Τότε μην μου το παίζετε λιγότερο. Οι άλλοι πώς το έχουν λύσει το πρόβλημα και εμείς δεν μπορούμε. Είναι άνθρωποι. Α, είναι εμείς τι είμαστε. Ζώα. Βόδια. Ζώα. Ναι. Ναι. Καλημέρα, φίλε. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, σχετικά τώρα μια παρένθεση αυτό που είπε ο Κωστής για τους καθηγητές τη δεκαετία του 80. Αυτό ισχύει. Τι λέω που δεν ισχύει, μωρέ. Ισχύει, λέω. Τι είχαμε, φακελάκια δηλαδή. Είχε. Ο μπαμπάς το δικό μου. Ναι. Δεν τα πρόλαβα εγώ, φίλε. Δεν τα πρόλαβα. Το έδωσε και εμένα. Ναι, το φακελάκι έφευγε σύννεφο. Έφευγε σύννεφο, λέει. Έφευγε σύννεφο. Πλάκα κάνεις, ρε. Τέλος πάντων. Τι ρε, μπράβο. Κοιμάσαι όρθιος. Δεν τάζεις, ρε φίλε. Καλά, εσύ στον ΠΑΟΚ μέσα στην παραβατικότητα και εσύ δεν τα ξέρεις αυτά. Μάλιστα. Για συνέχεια. Λοιπόν, όσο για τον διαιτητή, εγώ ένα πράγμα ξέρω, παιδιά. Δεν υπάρχει φύραθλος στον πλανήτη Γη. Σε οποιοδήποτε άθλημα, ναι. Όταν θα ακούσει ότι ένας διαιτητής τρώει ξύλο, να μην είναι χαρούμενος. Εγώ αυτό ξέρω. Βέβαια. Τώρα, από εκεί και πέρα. Έχουν μπει στην blacklist όπως και οι διαιτητές, όπως και οι δημοσιογράφοι. Γιατί οι δημοσιογράφοι τώρα δεν θα χαρούνε. Εμένα με βαρέσουνε τώρα. Ναι. Ο Καρελάκης θα στεναχωρηθεί και ο Κόκκινος, ας πούμε. Θα πού καλά να πάθει. Εννοείται αυτό το πράγμα. Παράδειγμα ήθελα. Ναι, τώρα, για να μην σας καθυστερώ, να μην σας καθυστερώ κιόλας. Πού καλά τον κάνετε, και... βάλα, δεν αντέχει αυτός κιόλας. Ποιος? Ο Βλαχόπουλος αντέχει, λες. Τι αν αντέχει. Ξύλο. Μια χαρά αντέχει. Αντέχει, ε. Ξύλο να πετύχει. Τα βρει. Μια γετάβρωση. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, ας κάνουν καλά οι διαιτητές και οι παράγοντες που όλα συναντιούνται μεταξύ τους. Σιγούλα, καλός άνθρωπος. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Ας κάνουν λίγο καλά οι διαιτητές μαζί με τους παράγοντες που μια ζωή συναντιούνται από πίσω και τι κανονίζουν και τι συμφωνίες έχουν και ας γίνουν καλά παιδιά και να μην το ρεξίλω. Τώρα αυτά τα πράγματα μια ζωή γινόταν. Ούτε να σταματήσουν καλιά φορά. Τα λέμε, φίλε, να είσαι καλά. Έγινε. Αν δεν σταματήσουν να είναι εξαρτώμενοι από τους παράγοντες διαιτητές, θα έχουμε δυστυχώς τέτοια πράγματα. Δυστυχώς. Ναι. Θα πρέπει να ανεξαρτοποιηθούν. Ναι. Έτσι, τέλος. Αυτά καλημέρα. Είναι. Θα πρέπει. Τι να κάνουμε, ρε Κωνσταντίνε, δεν αλλάζει, ναι, αλλιώς. Και όταν έρχονται εκλογές, ΕΣΕΠΟ, ναι, βρωμάνε τα χνότα των προέδρων, ναι, και πάτε εκεί με τα κουρασάν. Θα πάρε ένα κουρασάν από μένα, μην πάρει από τον άλλον, ναι, κουρασάν. Όχι, πάρε πατατάκια από μένα. Μην πάρει από τον άλλον. Εγώ δίνω περισσότερα πατατάκια. Καλημέρα. Βρωμιάρι. Λέγε. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Ποιος ασχολείται, ρε παιδιά, τώρα. Άμα δεν είναι συγγενή σου ή τίποτα, κανένας φίλος σου, τι με νοιάζει εμένα. Το έφαγε ξύλο. Απλά κοινικά, δωρικά. Αν δεν είναι φίλος σου συγγενής, τώρα ποιος στεναχωριέται. Δεν λέμε να φάει ξύλο, προς Θεού, έτσι, κατά της βίας είμαστε, ναι, σε κάθε περίπτωση. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι. Κάτσε να δεις, Κουλιανέ και ΣΥΡΑΠ, ευρωπαϊκά παιχνίδια που βλέπετε. Ναι. Τεράστια λάθη γίνονται. Πολλά λάθη γίνονται. Δεν ασχολείται κανένας. Μιλάμε εκεί στην Bundesliga, βλέπουν το VAR 15 φορές και πάλι λάθη. Ναι. Αλλά εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αντί να μας απασχολεί αυτός που θα μας κυβερνήσει αύριο μεθαύριο, σε προκαλώ, ραπ, να δεις το βίντεο της Βουλής, το Μητσοτάκη χθες, πώς διέταξε την άλλη να βγει από την αίθουσα. Αυτός ο άνθρωπος θα γίνει πρωθυπουργός της χώρας μας και δείτε τον συμπεριφορά πριν γίνει πρωθυπουργός. Σκέψου να γίνει πρωθυπουργός, τι θα κάνει. Σε προκαλώ να δεις το βίντεο χθες στη Βουλή που αγριοκοίταξε την άλλη και την είπε πέρασε έξω. Μάλιστα. Αυτός ο άνθρωπος θα γίνει πρωθυπουργός. Αυτά είναι τα προβλήματα, όχι ο Τζίλος. Καταλάβατε. Καλά, αυτά είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα. Σας προκαλώ να το δείτε. Ναι. Το δούμε. Θα το και να βγάλετε το συμπέρασμα σας. Έτσι, δείτε το, σας προκαλώ. Άμα διορίσει, καλώς. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Σαφέστατα και τα προβλήματα όσον αφορά
τα θέματα της χώρας μας είναι πολύ πιο σημαντικά από τον διαιτητή. Αλλά εμείς εδώ αυτό σχολιάζουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, ναι, θα το δούμε το βιντεάκι, Κωνσταντίνε. Είμαι περίεργος. Θέλω να δω λίγο το υφάκι του Κυριάκου, του Κούλη, του Μητσοτάκη, να διατάζει. Θέλω να το δω λίγο. Το βάλουμε να το δούμε στο break μετά. Τι break, θα φύγω. Θα φύγουμε μετά. Γυμναστική. Καλημέρα, ναι. Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Καλώ το να. Βρε, καλώς. Ότι θα πάρω πρωτάθλημα στη ζούγκλα, με κάνει δύο φορές που άκουσε. Ούπα, να τα μας, Κωνσταντίνε. Να το ο φλόκος, δεν μιλάς. Μ' αρέσει. Τον άρεσες, να ξέρεις. Και θέλω να πω κάτι για τη διαιτησία. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι υπάρχει τρομοκρατία. Τρομοκρατούν και τους διαιτητές, τρομοκρατούν τα πάντα. Γι' αυτό μιλάω για ζούγκλα. Δεκαετίες τώρα. Η κοινωνία μας είναι μια ζούγκλα. Ωραία πράγματα. Μα και το ποδόσφαιρο είναι προέκταση κοινωνίας μας. Αυτό ακριβώς. Εννοείται ότι γίνονται τα ίδια πράγματα που γίνονται στην κοινωνία και στο ποδόσφαιρο. Αφού μας αρέσει να ζούμε έτσι, ρε φίλε. Ναι. Όταν ο διαιτητής μπαίνει να σφυρίξει και είναι από κάτω το ίδιο μισό βραχί του, ναι, όποιος και να είναι, καταλαβαίνετε που θα πάει η δουλειά. Δεν ξέρω αν μας αρέσει, Κωνσταντίνε, να ζούμε μας έτσι. Μας αρέσει. Εγώ πιστεύω ότι έτσι μας μάθανε και έτσι συνεχίζουμε και εμείς να ζούμε. Οι προγονείς μας μάθανε θέλω... έτσι και αυτό μας λένε εμείς τα παιδιά μας. Κώστα. Θα πω αυτό και θα τελειώσω. Ναι. Για να σας δώσω να καταλάβετε, σε τοπικό πρωτάθλημα ξεκινήσαμε για πλάκα παιδί με ένα Λάιτσμαν. Είναι πάνω δίπλα η γραμμή με το σύρμα, ρε παιδί μου. Ναι. Και ήταν νέο το παιδί. Και λέω θα τον κολλήσουμε λίγο. Λέω να δούμε τη συμπεριφορά. Το λέμε δεν θα σηκώσει σημαία. Λέω άμα σηκώσει σημαία, λέω ξέρεις τι θα γίνει. Ναι. Το παιδί είχε τη σημαία κάτω ό,τι και αν γινόταν. Ναι. Και μετά του κάνατε bullying δηλαδή, του κάνατε bullying. Άκου να δεις τώρα, του τελειώνουμε την πλάκα, του λέω και τα δυσλώς του κάναμε πλάκα, λέω παίξε κανονικά και εκείνο το παιδί σήμερα παίζει Δέλτα και Γάμα εθνικές και είναι από ό,τι μαθαίνει είναι άριστος. Δεν τα παίρνει, κακός. Δηλαδή πρέπει να σταματήσει και αυτό λίγο, όλοι κάθε μέρα πάνε από τους διαιτητές. Εφτά και αρά θα αφήσουμε να παίξουν για αυτοί. Να σε καλά φιλαράκι, να σε καλά. Hey, yeah. Είπαμε, φανταστούν να έκανε μπούλι και ένας απλός οπαδός έξω από το σύρμα. Άμα σε κάνουν μπούλι και σου παίρνουν τηλέφωνα υπεροκιάνια, τι θα πεις εσύ Κωνσταντίνε μου. Τα θέλω πισινός μου, θέλω γίνω διαιτητής, τα θέλω πισινός μου. Ναι, τα θέλω πισινός. Να ζω με τον κίνδυνο, εντάξει. Είναι ωραίος ο κίνδυνος. Είναι ωραίος ο κίνδυνος, το αίσθημα ότι είμαι διαιτητής στο γήπεδο, είμαι άρχοντας, το παίζω κάποιος και αυτό είναι ωραίο, δεν είναι. Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να γίνουν δικαστές. Να γίνουν εισαγγελείς, να γίνουν διαιτητές. Ναι. Έχουν αυτή τη μούρλα να πούμε. Την έχουνε. Όλοι, το ψώνιο. Αυτό το ψώνιο. Ναι, ψώνιο είναι αυτό. Σου λέω εγώ είμαι δικηγόρος, αλλά θα δώσω να γίνω εισαγγελέας. Σωστά. Έχει το ψώνιο. Εντάξει. Όλοι το κάνουν σχεδόν. Άμα δεν έχεις στη ζωή ψώνιο, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα, ξέρεις. Πρέπει να κάνεις και δουλειά και τέτοιες δουλειές που είναι επικίνδυνες, πρέπει να είσαι και λίγο ψώνιο. Ισχύει. Και ισχύει καλό αυτό. Να είσαι ψώνιο. Ισχύει. Είναι απλά καλό. Να αντιλαμβάνεσαι το που. Μέχρι που σε παίρνει και που πρέπει να φτάσει για να είσαι ένα ψώνιο νορμάλ, όχι να ξεφεύγει. Μην αλληλοκατηγορήσετε οι ομάδες η μία με την άλλη. Τα γουρούνια την ίδια μούρη έχετε. Ισχύει και αυτό. Ναι. Ισχύει και αυτό. Να μην βγει ο ΠΑΟΚ τώρα ή ο Ολυμπιακός. Είναι υποκρισία. Όλες αυτές οι ανακοινώσεις είναι υποκρισία. Όλες λίγο πολύ έχουν βγάλει. Τι έγινε, μας διώχνεις. Ναι. Μας διώχνει μάλλον. Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε. Θα φύγουμε με δώρα. Θα φύγουμε με πολλά πίθανα δώρα. Και αυτό γίνεται γιατί κατεβάζουμε το My Free to Go App. Με το Flames to Go συγκεντρώνουμε Flames και ό,τι και αν κάνουμε το ξαγυρώνουμε μέσα στο ανανεωμένο My Free to Go App για να διεκδικήσουμε απίθανα δώρα. Αυτό το μήνα κυνηγάμε ένα Fiat 500 και ένα ταξίδι στον προορισμό που εσείς θέλετε. Το κυνήγι των Flames όμως δεν σταματά γιατί κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα